Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Είναι η εκπομπή Post Game. Εδώ είμαστε 12 λεπτάκια μετά τις 10. Και παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία για άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Όπως κάθε Σάββατο Κυριακή εδώ στο Libero 107,4 με την εκπομπή Post Game. Γιώργος Παναγιωτίδης από το μικρόφωνο. Και Βασίλης Καβαδίας εδώ παρέα μας μέχρι και τη μία. Θα είμαστε συντροφιά σας. Με όλο το Post Game φυσικά του Ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης Παναθηναϊκός που έληξε ισόπαλο με 1-1. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι ουσιαστικά. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν και το πιο πρόσφατο χρονικά. Έχουμε αρκετά να πούμε και για το διπλό, το πρώτο διπλό του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Football League, σε μάτς που έγινε το μεσημέρι στα Σπάτα. Ο Ηρακλής κέρδισε με 0-3 τον Αίτητο. Θα έχουμε ακόμη περισσότερα να πούμε και για το pre-game, εδώ στο post-game της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Ο πρωτοπόρος δικέφαλος του Βορρά παίζει αύριο κοντρα στη Λαμία εκτός έδρας σε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 7. Αύριο παίζει και ο Ολυμπιακός που δέχεται τον Πανετολικό. Θα δούμε φυσικά και το πανόραμα της αγωνιστικής, αποτελέσματα, βαθμολογία και στο διεθνή χώρο ότι είχαμε την καθιερωμένη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, όπου είχε σπουδαία παιχνίδια σήμερα, ειδικά στην Αγγλία. Είδαμε πραγματικά ματσάρες και θα πούμε για αυτές και συνέχεια. Σε εξέλιξη έχουμε και ντέρμπι στην Ιταλία, Ρώμα Ιντερ. Είναι στο 0-1 στο 43ο λεπτό, πριν από λίγο άνοιξε το σκορ Ιντερ. Θα παρακολουθούμε αυτά τα παιχνίδια στο στούντιο του σταθμού εδώ στο Λίμπερο. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για το στοίχημα. Υπάρχει και το Μπορντό Παρίς Ζερμέν στο 12 στο 0-0, αλλά Βεσεβίλη στο 27 στο 0-0. Τα πιο ενδιαφέροντα μάτς που ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη το ρεπορτάζ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε, θα έχουμε συνέχεια κάποιες δηλώσεις από εκεί. Θα έχουμε και Χρήστανο Τζαλτίδη φυσικά για το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι. Τον Νίκο Παδόπουλο που έκανε και την περιγραφή. Θα έχουμε και τον Ζάχο Ντρούλινγκ για το σχόλιο του Άρη. Θα έχουμε και Λένι Μπούντου για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Γιάννη Σαλεπάκη για Ηρακλή. Γι' αυτό έτσι αξίζει να μείνετε συντονισμένοι άλλο ένα βράδυ Κυριακής εδώ στο Λίμπερο με το post-game. Ενώ έχουμε ημίχρονο στο Ολύμπικο της Ρώμης, Ρώμα Ίντερ 0-1. Δυστυχώς σε ακόμη ένα παιχνίδι που σφύριξαν, το διεύθυναν Έλληνες διαιτητές, θα έχουμε έντονη κουβέντα για τη διαιτησία. Δεν κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητοι οι Έλληνες διαιτητές με την παρουσία τους, τα σφύριγματά τους. Έτσι, προκάλεσαν αντιδράσεις και θα προκαλέσουν σίγουρα και συζήτηση και από εδώ και πέρα και στο post-game της αναμέτρησης του ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι οι αμφότερες ομάδες που αγωνίστηκαν σήμερα έχουν ζητήσει την παρουσία ξένων διαιτητών στα παιχνίδια τους, στα πιο σημαντικά. Σήμερα ήταν ένα ντέρμπι, δεν σφύριξαν ξένοι διαιτητές. Ο Τζοβάρας με τους βοηθούς του βέβαια τα έκανε θάλασσα σε σημαντικά σημεία, έτσι, του παιχνιδιού. Έντονα παράπονα πλευράς Παναθηναϊκού για το δεύτερο πέναλτι που δόθηκε στον Άρη. Νομίζω για το πρώτο δεν χωράει κουβέντα. Ήταν ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι. Ανατροπή του Μπρούνο Γκάμα από τον Ινσούα. Εκείνο το πέναλτι βέβαια το έχασε ο Άρης. Το απέκρουσε ο Διούδης στην εκτέλεση του Πορτογάλου στο 6. Τη φάση του 14ου λεπτού είναι αυτή που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς Πρασίνων. Μετά τη σέντρα του Μενέντεθ από αριστερά, μπάλα φαίνεται στο replay έτσι, να βρίσκει στο μυρό του Γιώχανσον και συνέχεια. Φαίνεται να βρίσκει στο χέρι, αν και έχει γραφτεί αρκετά ότι δεν βρήκε στο χέρι καθόλου. Αλλά φαίνεται να βρίσκει στο χέρι, το οποίο βέβαια είναι μαζεμένο και αφού υπάρχει πρώτα επαφή της μπάλας στο πόδι του Σουηδού παίκτου του Παναθηναϊκού. Έτσι, μια αμφισβητούμενη φάση, μια φάση που δεν φάνηκε να υπάρχει κάθε παράπαση πέναλτι. Το σφίριξε ο Τζοβάρας καθυστερημένα βέβαια, φάνηκε να επηρεάζεται ίσως και από τον βοηθό του, τον επόπτη που τον ενημέρωσε μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Έδωσε το δεύτερο πέναλτι. Σε αυτό ευστόχησε ο Άρης, ο Γιουνές ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Τινίσιος που μάλιστα έτσι, καμιά φορά και αυτές οι συμπτώσεις, όπως θέλετε πείτε στο ποδόσφαιρο, στην Media Day της ΠΑΕΡ στην περασμένη Πέμπτη είχε σχολιάσει τα όσα είχε ακούσει ουσιαστικά μετά το χαμένο πέναλτι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον είδαμε να αναλαμβάνει την πρώτη εκτέλεση του πέναλτι, το οποίο έχασε ο Γκάμα. Στο δεύτερο όμως βγήκε μπροστά, πήρε την μπάλα, ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, ξόρκισε έτσι κατά κάποιο τρόπο και το κακό από πάνω του. Τα όσα είχε ακούσει, είχε βγάλει και μια πικρία, ένα παράπονο στις πρόσφατες δηλώσεις του. Και μόλις τρεις μέρες μετά του δόθηκε ευκαιρία να πανορθώσει ουσιαστικά, να ευστοχίσει στο πέναλτι αυτό, να βάλει μπροστά στο σκορτονάρι, να του δώσει προβάδισμα. Ο Άρης είχε ευκαιρίες να καθαρίσει το μάτς, είχε και δοκάρι 84 με τον Βέλεφ. Κατά τη γνώμη μου, λάθος του που από νωρίς προσπάθησε ουσιαστικά να γυρίσει πίσω, να κλειστεί στην άμυνα για να διαφυλάξει αυτό το προβάδισμα του με 1-0. Το οποίο όμως δεν αποδείχθηκε αρκετό για να του δώσει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Θα μπορούσε ο Άρης να έχει καθαρίσει το παιχνίδι, είχε τις ευκαιρίες του. Έτσι, βρήκε χώρους, έκανε αρκετά λάθη παίκτες του Παναθηναϊκού μεσοαμυντικά. Όταν ανοίχθηκαν, ειδικά προς το φινάλε, που γύρισε ο Δόνης στο σύστημα σε 3-5-2, είχε ευκαιρίες ο Άρης να κλειδώσει τη νίκη με ένα δεύτερο γκολ. Δεν το έκανε. Μεγαλύτερη ευκαιρία φυσικά το δοκάρι του Βέλεθ. Δεν το έπραξε.
Ήρθε αυτή η φάση το 93. Άλλη μια φάση που έχει σηκώσει συζήτηση, που έχει σηκώσει αντιδράσει από πλευρά Άρη. Ο Σάββας Παντελίδης στις δηλώσεις του στην συνέντευξη που ακούσαμε νωρίτερα διαμαρτυρήθηκε, τόνισε ότι κατά τη γνώμη του δεν υπήρχε παράβαση πέναλτι. Σε αυτό το άτσαλο είναι η αλήθεια μαρκάρισμα του Σιώπη στον Χατζηγιοβάνη. Περισσότερο το κερδίζει το πέναλτι ο παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί. Όπως έχει τσιμπήσει την μπάλα και πέφτει πάνω στο πόδι του, το απλωμένο πόδι του Σιώπη. Άψογη εκτέλεση βέβαια, αυτό νομίζω είναι κατά κοινή ομολογία εξαιρετική εκτέλεση. Και μάλιστα από ένα νεαρό παίκτη που εκτελεί αλλά πανέγκα εκεί στο 93 μέσα στο κλέαν της Βικελίδης και σφραγίζει το τελικό αποτέλεσμα, ισοφαρίζει για τον Παθηναϊκό και γράφει το τελικό 1-1 σε αυτό το ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής. Σε αυτά τα σημεία ουσιαστικά κρίθηκε το σημερινό ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός στο κλέαν της Βικελίδης. Με αυτό το ισόπαλο 1-1 οι δύο ομάδες παρέμειναν μαζί χέρι-χέρι στη βαθμολογία, έχοντας πλέον από 19 βαθμούς συγκατοικούν στην τέταρτη θέση. Η Ξάνθη που ιτήθηκε στο ΑΚ από την ΑΕΚ έμεινε στους 18 και μάλλον όχι, δεν συγκατοικούν στην τέταρτη θέση, συγκατοικούν στην πέμπτη θέση Άρης και Παναθηναϊκός. Παρέβλεψαν την νίκη της ΑΕΚ, η οποία έφτασε στους 20 και ξεπέρασε αμφότερους. Η Ξάνθη έμεινε στους 18, στην 7η θέση. Να ρίξουμε μια ματιά έτσι, στο πανόραμα της αγωνιστικής, της 12ης αγωνιστικής της Super League, η οποία φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Αύριο παίζει ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στη Λαμία στις 7 και Ολυμπιακός στις 7.30 υποδέχεται τον Πανετολικό θέλοντας να ξεπεράσει τον Ατρόμητο με τρίποντο. Είχαμε λοιπόν από χθες τα αποτελέσματα ΑΕΛ Πανιώνιος 4-2, Απόλλων Σμύρνης Ατρόμητος 1-1, γκέλα για την ομάδα του Περιστερίου και βαθμός ελπίδας στον ντεμπούτο του Μπάμπι Τενέ για την Ελαφροταξιαρχία. ΠΑΣ Γιάννενα Όφη 1-1, με τον Κλάους να επιστρέφει στα γκολ μετά από περισσότερες από 900 μέρες, μετά από 32 παιχνίδια σε αγώνα πρωταθλήματος Super League. Η είδηση ίσως και του Σαββατοκύριακου αυτή, τον γκολ του Κλάους. Η επιστροφή του Κλάου στα γκολ. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 0-2 σήμερα. Διπλό της ομάδας Τρίπολης στο Λεβαδιακό που έχει μείνει στην πρώτη τελευταία θέση με 7 βαθμούς. Άρης Παναθηναϊκός 1-1 στον τέρμπι της αγωνιστικής. ΑΕΚ Ξάνθη 2-0 στο ΆΚΑ. Και αύριο στις 7 Λαμία ΠΑΟΚ και στις 7.30 Ολυμπιακός Πανετολικός. Ο βαθμολογικός πίνακας έχει ως εξής. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 29 με το παιχνίδι του αύριο να εκκρεμεί. Ο Ατρόμητος είναι στους 25, ο Ολυμπιακός στους 23 και θέλει νίκη αύριο για να ξεπεράσει τον Ατρόμητο, να πιάσει τη δεύτερη θέση στους 26 βαθμούς και να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί η διαφορά, η απόσταση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, εφόσον κάποιος από τους δύο στραβοπατήσει αύριο. Στην τέταρτη θέση ΑΕΚ με 20 βαθμούς, αρκετά μακριά από την κορυφή. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να κάνει αύριο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με τον Άρη στους 19 βαθμούς, ο βαθμούς στην πέμπτη θέση. Η Ξάνθη στους 18, ο Πανιώνιος στους 17. Και εδώ να κάνουμε μια, να ανοίξουμε μια παρένθεση, καθώς πριν από λίγο είχαμε την είδηση της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Πανιώνιος πως αποτελεί παρελθόν ο Ζωζέ Ανιγκό, ο Γάλλος τεχνικός, δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου. Είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αυτά για τον Πανιώνιο που επαναλαμβάνουν στην 8η θέση με 17 βαθμούς. Ο Πανετολικός ακολουθεί στην 1η θέση με 15 και παίζει αύριο στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΛ έχει 14 και είναι στη 10η θέση. Βαθμολογική ανάσα με τη χθεσινή νίκη επί του Πανιωνίου. Αστέρας Τρίπολης στους 12 στην 11η θέση. 12η Λαμία με 11 βαθμούς. Στους 11 βαθμούς είναι και ο ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Όφη είναι στους 8. Ο Λεβαδιακός στους 7 στην πρώτη τελευταία θέση. Και στην τελευταία ο Ουραγός Απόλλων Σμύρνης με μόλις 2 βαθμούς. Και μιας και είδαμε το πανόραμα της αγωνιστικής της Super League, να περάσουμε και στη Football League, έτσι πριν ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ και τα σχόλια. Να δούμε τι είχαμε εκεί στο σημερινό πρόγραμμα, και όπου ο Ηρακλής κατάφερε να πάρει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του μετά το 3-0 επί της Σπάρτης, νέα τριάρα σήμερα, και το πρώτο του διπλό στο εφετινό πρωτάθλημα. Κέρδισε τον Αϊτός Πάτων εκτός έδρας, έτσι και αρχίζει να ανακάμπτει ο γυραιός, αρχίζει να κερδίζει ξανά το χαμένο έδαφος στην βαθμολογία. Με 0-3 πέρασε από τα Σπάτα. Στο 15 ο Πασάς, στο 39 ο Ντούνης και στο 90 ο Παναγιωτούδης, η σκόρερ των Κιανολευκών. Και στα αποτελέσματα από χθες είχαμε Πλατανιά Στρίκαλα 2-0, Εγινιακός Απόλλων Πόντου 2-2, σήμερα Σπάρτη Βόλος 1-3. Παρότι έπαιξαν με 10 μετά το 70 εκεί η Βόλια τους, αν θυμάμαι σωστά. Στο 88 με Πί του Γκαρσία και στο 91 με Πίσπα κατάφεραν να πάρουν σημαντικό διπλό. Αίτος Πάντων Ηρακλής 0-3, Καραϊσκάκης Απόλλων Λάρισας 0-1. Συνέχισε με νίκη εκτός έδρας, άλλη μια σημαντική νίκη, ο πρωτοπόρος βαθμολογίας Απόλλων Λάρισας. Η Ρόδοτος Εργοτέλης 1-0. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η πρώτη ήττα του Εργοτέλη. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Δόξα Δράμας Παναχαϊκής στο ντέρμπι της ημέρας 1-1. Προηγήθηκαν οι Πατρινοί με πέναλτι 74 και άμεση απάντηση για τους Δραμινούς με 1-1 στο 78 να ισοφαρίζουν, και αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Κέρκυρα Όχης Αμικός 1-0. Και η βαθμολογία έχει ως εξής: Απόλλων Λάρισας στους 19, Βόλος 16, Πλατανιάς 15, Εργοτέλης 14, Κέρκυρα 13,
Η Ρόδο το 12, Δόξα Δράμας 11. Παναχαϊκή και Ηρακλής έχουν από 10 βαθμούς. Στην 8η θέση ισοβαθμούν. Καραϊσκάκης Άρτα στους 7. Απόλλων Πόντους στους 7. Αόχκης Αμικός στους 5. Όπως και η Σπάρτη και ο Αϊτος Πάτων. Προτελευταίος, μάλλον συγκατοικούν στην τελευταία θέση. Εγινιακός και Τρίκαλα έχουν από 3 βαθμούς. Και για τον Ηρακλή είναι σχετικά βατό, έτσι, θεωρητικά τουλάχιστον πάντα, το παιχνίδι και της επόμενης αγωνιστικής, καθώς υποδέχεται για την 8η στροφή του πρωταθλήματος τον Καραϊσκάκη Άρτας στο Καφτάντζογλιο, την επόμενη Κυριακή 9 Δεκεμβρίου αυτό το παιχνίδι. Να ρίξουμε μια ματιά και τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα στη Super League, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της, έχει διεξαχθεί. Την 13η αγωνιστική έχουμε το Σάββατο 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Πας Γιάννηνα. Την ίδια μέρα η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λαμία στις 7.30 και την Κυριακή στις 3.30 το μεσημέρι Ξάνθη Ολυμπιακός. Στις 5 και 4 ΟΦ Παναθηναϊκός. Στις 7 Ατρόμητος Άρης στο Περιστέρι. Δύσκολη έξοδος για τους κυτρινόμαυρους. Στις 7.30 την Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΛ. Και τη Δευτέρα Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης στις 7 και στις 7.30 Πανιώνιος Λεβαδιακός. Έχει ανοίξει το σκόρι Αλαβές στην Ισπανία. Στο 42 είναι τώρα το μάτς. Αλαβές Σεβίλη 1-0. Θυμίζω στο ημίχρονο Ρώμα Ίντερ 0-1 και στο 27 στη Γαλλία Μπορντό Παρί Σεν Ζερμέν 0-0. Θα πούμε και για τα διεθνή στη συνέχεια. Θα δούμε και εκεί τι είχαμε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αποτελέσματα και βαθμολογίες στην πορεία της εκπομπής. Έτσι, σαν μια πρώτη εισαγωγή για τα διεθνή. Νομίζω όσοι καθίσατε το απόγευμα σήμερα να δείτε Premier League, βγήκατε απολύτως δικαιωμένοι. Απίστευτη ματσάρα στο Arsenal Tottenham. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο τη φετινή σεζόν. Με αυτή την ανατροπή στην ανατροπή από την Arsenal και το τελικό 4-2 σε ένα παιχνίδι πραγματικά συγκλονιστικό. Πάνω κάτω η μπάλα, τα είχε όλα το ματ. Φοβερά γκολ. Εντάξει, τρομερό παιχνίδι το Arsenal Tottenham 4-2. Και ακολούθησε και το Liverpool Everton που μπορεί να μην είχε τα γκολ. Το τέρμα που έκρινε αναμέτρηση σημειώθηκε στον 26ο λεπτό και μάλιστα με απίθανο τρόπο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Όσοι δεν το είδατε, πρέπει να το δείτε νομίζω. Είναι ένα από τα γκολ που θα τα θυμόμαστε. Είναι λάθος του Pickford, είναι η τύχη μετά από αυτό το, έτσι, τη στραβοκλωτσιά του Van Dijk. Πώς καταλήγει η μπάλα στον Οριγκή. Το λάθος του Pickford και το δοκάρι και κάνει το 1-0. Δίνει στη Liverpool μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι το τοπικό του Liverpool εκεί με την Everton. Και φυσικά μια νίκη από αυτές που όταν έρχονται με αυτόν τον τρόπο στην τελευταία φάση του αγώνα. Έτσι δίνουν ακόμη περισσότερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση σε μια ομάδα για να λέει ότι έτσι, αυτό το πρωτάθλημα είναι δικό της και μπορεί να το κατακτήσει. Βέβαια, η City έχει αντίθετη άποψη και που συνεχίζει νικηφόρα. Θα τα δούμε και στην Αγγλία. Έχει πολύ ψωμί νομίζω. Αλλά ήταν εντυπωσιακά αυτά τα δύο παιχνίδια. Σήμερα, ειδικά το Arsenal Tottenham, ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας break για απόψε, μια και πια φτάσαμε τις 10.30. Πριν πάμε να αναφέρουμε. Ξανά να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό που τρέχει. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπες στο Ψητό Σταυρούπολη είναι να στείλετε FM κενό το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 και συμμετέχετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε προς το φινάλε της απόψινης εκπομπής για να ανακοινωθεί ο νικητής ή η νικήτρια. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα για απόψε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο φυσικά. Και στο postgame όπου θα ακολουθήσουν και σχόλια και αναλύσεις από Χρήστανο Τζαλτίδη, Ζάχο Ντρούλινγκ, Νίκο Παπαδόπουλο για το ισόπαλο ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό το 1-1 και πολλά περισσότερα συνέχεια και ρεπορτάζ ΠΑΟ και Ηρακλή. Όλα θα τα έχουμε στο postgame. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Postgame στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Συντροφιά θα είμαστε μέχρι και τη μία με πλούσιο postgame όλης αγωνιστικής δράσης για άλλη μια γεμάτη ποδόσφαιρο Κυριακή. Ενώ μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα η Ρώμα ισοφάρισε την Ίντερ στο Ολυμπικό με ένα εκπληκτικό γκολ του Ντέρ, ένα φοβερό σουτ. Κάνει το 1-1 στο 53 τώρα το παιχνίδι. Ρώμα Ίντερ 1-1 λοιπόν. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη και αυτού του παιχνιδιού. Στην Ισπανία στο ημίχρονο Αλαβές Σεβίλη 1-0. Προηγείται η Αλαβές σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δύο ομάδες που έτσι, κάνουν την δική τους έκπληξη και βρίσκονται πολύ ψηλά. Η Σεβίλη μέχρι να ξεκινήσει αυτή η αγωνιστική που είναι σε εξέλιξη ακόμη ήταν στην πρώτη θέση. Τώρα βέβαια, αν δεν κερδίσει, ίσως πέσει από την κορυφή. Μπορντό Παρί Σεν Ζερμέν στο 39, 0-1 προηγούνται οι Παριζιάνοι που πάνε για το 15 στα 15 στην Γαλλία. Συνεχίζουν αυτή την φρένηρη πορεία τους. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα και στα σχόλια σιγά σιγά για τον Ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός, να φέρουμε μια είδηση η οποία και αυτή έγινε γνωστή πριν από λίγο, επί του πιεστηρίου που λέμε. Από πλευράς έτσι, διεθνών
Στα διεθνή δρόμενα, η UEFA ανακοίνωσε ότι από το 2021 θα υπάρχει και τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση πέρα από το UEFA Champions League και το UEFA Europa League. Μάλιστα, θα πάρει την ονομασία UEFA Europa League 2. Θα έχει 32 ομάδες στη φάση των ομίλων. Θα έχει 8 ομίλους των 4 ομάδων, όπως δηλαδή και το Champions League. Συνεχεία θα υπάρχουν νοκάουτ αναμετρήσεις για τους 18, τους 8 και, και ούτω καθεξής μέχρι τον τελικό. Θα υπάρχει επιπλέον νοκάουτ γύρω που θα παίζεται πριν από τη φάση των 16, ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες ομίλους και σε αυτές που τερμάτισαν τρίτες στις ομίλους του Europa League. Πολλά παιχνίδια, έτσι, μια διοργάνωση. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση, στα πρότυπα του Champions League και του Europa League. Η τελική θα είναι την τριετία 2021-2024, θα γίνει την ίδια εβδομάδα, έτσι, σε αυτό το πλάνο δηλαδή. Να δούμε, εντάξει, μετά από 3 χρόνια βέβαια θα έχουμε αυτή τη διοργάνωση, αλλά είναι επίσημο πλέον, έχει ανακοινωθεί, ακουγόταν ως φημολογία και το προηγούμενο διάστημα, πλέον έχει πάρει και επίσημη μορφή. Θα έχουμε νέα διοργάνωση λοιπόν από το 2021 στην Ευρώπη. Σήμερα είχαμε και κλήρωση, μιας και είμαστε έτσι στα διεθνή, και κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2020. Μάθαμε και τους αντιπάλους εθνικής, με Ιταλία και Βοσνία να ξεχωρίζουν από τους δυνατούς. Είναι και η Φιλανδία, Γερμανία και το Λιχτενστάιν. Θα δούμε προς το τέλος, αν μας μείνει χρόνος, θα ρίξουμε μια ματιά και συνολικά στους ομίλους, να τους υπενθυμίσουμε για όσους δεν τους έχετε δει. Αλλά να τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά στην άκρη, καθώς προέχει το ρεπορτάζ από το post-game του ντέρμπι στο Κλεάνθης Βικελίδης, το Άρης Παναθηναϊκός. Και θα πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον Τζάχο Ντρούλινγκ, τον οποίο και θα καλησπέρισω. Τι γίνεται, Τζάχο? Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνουμε? Μια χαρά, εσύ? Σήμερα πρώτος μιλάω, πώς γίνεται αυτό? Σήμερα πρώτος. Επειδή μας έκανες παράπονα την προηγούμενη φορά. Γιατί ο Χρήστανθος σε πρόλαβε, είπε αυτά που ήθελες να πεις εσύ. Οπότε σήμερα μπορείς να τα πεις, να δούμε αν ο Χρήστανθος έχει και το ίδιο πάλι στο μυαλό του. Τρέχει το ρεπορτάζ τώρα, μάλλον στο χαριλάω. Ναι. Λογικά. Δεν έχουμε χαλαρώσει ακόμη. Οπότε μπορεί να κρυφακούσει, αν θέλει. Ναι, τι να πούμε για το μάτς φυσικά, τι να πούμε, θα μου πεις. Για το μάτς, για τις διαιτητικές αποφάσεις, αν θέλεις να σχολιάσεις, οι οποίες και πάλι μας απασχόλησαν δυστυχώς, θα πω εγώ. Πάντα. Όταν τελειώνει ένα μάτς, ρε παιδί μου, είτε είμαι στο Χαρλάου είτε είμαι σπίτι, ας πούμε, μετά από καμιά μισή ώρα, 3/4, γράφω ένα σχόλιο. Πρέπει να γράψω κάτι, ας πούμε. Και πάντα πάνω σε αυτό σχολιάζω και σε σένα. Πιστεύω ότι ο Άρης ήταν καλός σήμερα, μέχρι το 65-70 λεπτό, όσο είχε δυνάμεις. Διότι πίεζε πολύ ψηλά, η αλήθεια είναι από την αρχή του παιχνιδιού. Το σχόλιο μου πραγματικά είναι για τη διαιτησία θέλω να μιλήσω, όχι φυσικά ότι το αποτέλεσμα δεν είναι δίκιο, γιατί και το πέναλτι του Άρη το δεύτερο δεν υπάρχει φυσικά κανένα πέναλτι, να μην λέμε μόνο τα οφθαλμοφανή, τουλάχιστον πρέπει να τα παραδεχόμαστε και τα μη οφθαλμοφανή, αλλά τα οφθαλμοφανή έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει φυσικά κανένα πέναλτι. Ναι, πράγματι. Το δεύτερο, φυσικά το πρώτο είναι καθαρό πέναλτι. Έτσι. Το δεύτερο δεν υπάρχει κανένα πέναλτι και τώρα μπαίνω στη λογική λίγο του διαιτητή που λογικά στο ημίχρονο πάει στα αποδυτήρια, έτσι. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι έχουν κλειστά κινητά ή τέτοια πράγματα οι διαιτητές ή ότι δεν τους φυράνε ή έστω ακόμη και κάποιος από το... Εγώ από τον Παναθηναϊκό θα σου πω. Να του πούνε ότι κοίτα να δεις, έκανες βλακεία στο ημίχρονο. Να του πει κάποιος ότι κοίτα να δεις, δεν υπάρχει πέναλτι, έχει γίνει ρεζίλη. 100% το έχει πληροφορηθεί, έτσι. Πάμε με αυτό το δεδομένο. Εκτός αν πιστεύει κάποιος ότι, ότι έχουν κλειστά κινητά αυτά τα πράγματα ή... Στο μαγικό ελληνικό ποδόσφαιρο δεν νομίζω να το φαντάζεται κάποιος. Αν πιστεύει κάποιος ότι δεν... Δεν το λέω τώρα για τον Άρη, σε οποιοδήποτε γήπεδο. Ότι στο ημίχρονο δεν παίρνουν, ειδικά όταν δίνουν τέτοια δύο πέναλτι ή όταν έχει γίνει φασαρία, ας πούμε, για μια φάση. Ότι δεν παίρνουν την άποψη τι έγινε, ρε παιδιά, τι έδειξε η τηλεόραση ή τι έκανε. Αν το πιστεύει κάποιος, εντάξει, μπορώ να πω ότι μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης και να περιμένει, ξέρω εγώ, κάτω από χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάνα δωράκι να του φέρει, θα κατέβει χοντρός με τη γενιάδα και να του αφήσει κανένα δωράκι κάτω από το δέντρο των Χριστουγέννων. Άμα το πιστεύουν, okay. Εγώ πάω με αυτή τη λογική ότι τον έχουν πει, κοίτα φίλε, έκανες κοντράδα. Το πέναλτι του Άρη δεν υπάρχει. Και από αυτό προηγείται ο Άρης. Τώρα και πάμε τώρα στη λογική του Έλληνα. Τι λέει ο Έλληνας, ο Έλληνας κατά 99,99% τι θα πει? Δεν θα πει εντάξει έκανε ένα λάθος, δεν πρέπει να το πατήσω με άλλο λάθος. Μπαίνει στη λογική και ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλη ομάδα που αυτές οι ομάδες είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και μετά είναι κατά κάποιες περιόδους και η ΑΕΚ που είχαν και την ΕΠΟ και πρέπει αυτές οι ομάδες αμέσως κιόλας στο ίδιο παιχνίδι, ούτε καν στο επόμενο, πρέπει να πατήσουν, πρέπει να ανταποδοθεί το λάθος. Το έχουν σαν υποχρέωση. Και μιλάω διαχρονικά, εγώ έχω γίνει 50 χρονών Γιώργο, δεν το βλέπω πρώτη φορά αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ένα πέναλτι αυτό τον Άρη τόσα χρόνια, αυτό το πέναλτι που έδωσε σήμερα και ένα πέναλτι με την Ξάνθη, τη χρονιά, την πρώτη χρονιά που έπεσε. Αυτά τα δύο μπορώ να θυμηθώ, έτσι, οφθαλμοφανή πράγματα τα οποία 100% δεν ήταν και πήρε. Αν κάποιος φίλος έχει κάτι άλλο, μπορούμε να το συζητήσουμε. Μιλάμε για οφθαλμοφανή. Ναι. Δεν μιλάμε για αυτά που είναι 50-50 και είναι στην κρίση του διαιτητή. Και πάμε τώρα στο διαιτητή. Και τι λέει ο Έλληνας ο διαιτητής? Πρέπει να δώσω να πατήσω το πέναλτι. Και έρχεται η τελευταία φάση που του δίνεται η ευκαιρία και πάει κατευθείαν στη βούλα. Σε ένα μαρκάρισμα που ο Σιώπης φυσικά δεν το βρίσκει καθόλου. Μιλάμε καθόλου. Δεν τον ακουμπάει. Έδωσε και ο Σιώπης όμως την ευκαιρία σε αυτόν τον ανεκδίκητο να δέσει το πέναλτι για να πάει στη βούλα. Πέφτει πολύ άτσαλα στη φάση ο Σιώπης. Ναι, δεν τον ακουμπάει ο Σιώπης. Δεν τον ακουμπάει και ο διαιτητής είναι 5 μέτρα από πίσω. Λοιπόν, δεν τον ακουμπάει καν. Δεν τον ακουμπάει, τι να κάνουμε, το έδειξε 30 φορές επανάληψη, δεν τον ακουμπάει. Αλλά και ο Σιώπης καταλαβαίνει τη βλακεία που έκανε, γιατί σε εκείνον τέτοιο δεν κάνεις εκεί πέρα τάκλιν. Ακόμη και να μην τον ακουμπήσει, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο ζήτησε καμιά 15 φορές πέναλτι. Θα πάει μία φορά στο πέναλτι, ειδικά όταν στο ημίχρονο τον έχουν πει ότι κοίτα να δεις, έδωσες πέναλτι στον Άρη, το οποίο δεν ήταν. Και αυτό εγώ φωνάζω χρόνια, ότι ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς. Διότι ο ξένος δεν θα πει έκανα λάθος, πρέπει να το πατήσω με λάθος. Έκανα ένα λάθος, συνεχίζεται το παιχνίδι από εκεί. Όταν ένα λάθος το πατήσεις και με λάθος, είσαι δύο φορές λάθος. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Αλλά πάω σε αυτή τη λογική, ότι διαχρονικά αυτές οι ομάδες, ειδικά ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κατά τρίτο λόγο η ΑΕΚ, δεν μπορούν σε όποια κατάσταση και να είναι, δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται να αδικηθούν. Ας το αδικηθεί ρε φίλε μια φορά και αυτός ο Παναθηναϊκός ρε. Ας αδικηθεί ρε, μια φορά ρε. Ας αδικηθεί. 40 χρόνια πάω στα γήπεδα, 40 και 44 από τότε με πει ο πατέρας μου πρώτη φορά, δεν θυμάμαι να το σφάξαμε τον Παναθηναϊκό ποτέ ρε φίλε. Δεν θυμάμαι. Ας το να το σφάξουμε μια φορά κι εμείς. Σε μια χρονιά που θα βγει η Ευρώπη δεν έχει να χάσει τίποτα. Ας τώρα ρε φίλε, μην το δίνεις το πέναλτι. Και ας φωνάζουν αυτοί ότι ήταν πέναλτι. Και εγώ θα έλεγα όντως ότι κερδίσαμε με ένα πέναλτι που δεν ήταν. Ναι. Δεν μπορούν ούτε και σε αυτή τη χρονιά του Παναθηναϊκού που παίζει χατηρικά και αλφα-εθνική, όλοι ξέρουμε πώς, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο συνωμότησε για να παίξει ο Παναθηναϊκός αλφα-εθνική, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό δεν μπορούν ούτε σε αυτή τη χρονιά, δεν μπορούν να τον αφήσουν να αδικηθεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είναι για το εξαγωνιστικό. Στο αγωνιστικό, όπως σου είπα, ο Άρης μέχρι το 70 ήταν πολύ καλός. Δεν μπορεί καμία ομάδα να πιέζει 90 λεπτά καμία άλλη ομάδα. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι και καλή ομάδα με πολλά τρεξίματα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ήδη. Πιστεύω ότι είναι πολύ υπερεκτιμημένος ο Παναθηναϊκός. Πάντως και όσο πίεζε, δεν είχε τη μεγάλη φάση, έτσι. Δεν απείλησε για να βάλει τον Άρη μέσα. Ήταν, ναι. Όχι του Μακέτα, ναι, ναι, στο 40. Ναι. Σε 40. Και η μισή φάση του κάτσε. Μια μισή φάση. Ο Άρης είχε στο δεύτερο μήχρονο αρκετές ευκαιρίες να το τελειώσει. Λάθος του που δεν τελείωσε το μάτς. Λάθος του. Ειδικά όταν προηγήσε με αυτό το πέναλτι. Και αν δεν έχουν μπει σε αυτό το κλίμα το ελληνικό μετά από 12 αγωνιστικές. Πώς είναι, 11 ή 12. 12. Αγωνιστικές. Οι ξένοι παίκτες του Άρη να ξέρουν πώς λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Και ότι κοίτα να είναι υποψιασμένοι ότι στο ημίχρονο, ας πούμε, ότι επειδή έδωσε ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν, να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσει και το ανάλογο. Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις εκεί 2-0 το μάτς και να τελειώνει. Ναι. Να τελειώνει. Μετά και να φύγει. Δεν ξέρω αν ήταν κυρίως θέμα κούρασης και ότι δηλαδή άρχισε να πιστοχωρεί ο Άρης γι' αυτό ή θέμα νοοτροπίας και απόφαση του Παντελίδη να από νωρίς να γυρίσει την ομάδα πίσω, ειδικά από το 78 εκεί που κάνει την αλλαγή και το βάζει το Μαύραη, το γυρνάει σε 5-3-2. Ναι. Ίσως φοβήθηκε δηλαδή να θέλησε να κρατήσει αυτό το 1-0 και το πλήρωσε. Ωραία, ξέρεις, είναι από αυτά είναι που λέμε δίκοπο μαχαίρι απόφαση. Αν κάνει το ανάποδο και γίνει ένα, θα τον πούνε καλάρε. Γιατί δεν κλείστηκες πίσω, έτσι. Είναι λογική. Θα τον πει ο άλλος, καλάρε εσύ, μου το γύρισες, αντί να θωρακίσεις την άμυνα, είσαι ένα 0-75 και δεν βάζεις κανένα ακόμη. Ό,τι και να γίνει, σε αυτή την περίπτωση κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα. Αν το κάνει το διαφορετικό και ισοφαριστεί, θα τον πούνε γιατί το έκανες. Τώρα έκανε αυτό. Πάλι ισοφαριστεί και θα τον πούνε καλά. Εγώ ακούω γκρίνια και μέσα. Και στο βλέπω στο διαδίκτυο ότι γύρισαμε σαν χωριό στα τελευταία 15-20 λεπτά. Λοιπόν, αν όμως δεν γινούσε κέντρο και νησοφάρισε, θα έλεγαν το ανάποδο. Γιατί δεν φοράξες την άμυνα και γιατί ενώ προηγήσε ένα 0 σε ντέρμπι και ενώ επίεζες και η ομάδα λογικά έμεινε από δυνάμεις, γιατί δεν φοράξες την άμυνα. Είναι από αυτά που άμα μπει το γκολ θα την ακούσεις έτσι και αλλιώς, ό,τι και να κάνεις. Μπήκε το γκολ με το πέναλτι που δεν ήταν, θα ακούσει και κάποια ο Παντελίδης. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει μέχρι το 70-75 να το είχε τελειώσει ο Άρης το παιχνίδι. Έτσι. Έχασε ευκαιρίες και είχε τις προϋποθέσεις να βγει πολλές φορές και σε κόντρα
και να κάνει και εύκολα γκολ, δεν τα έκανε. Είπαμε, δόθηκε η ευκαιρία, δόθηκε το ένασμα σε αυτόν τον ανεκδίκητο να σφυρίξει το πέναλτι, δεν δίστασε καθόλου, πήγε στην βούλα και τελειώσαμε και πήγαμε κι εμείς να κοιμηθούμε νωρίς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, τι να κάνουμε. Ο Άρης καλός ήτανε, έπρεπε να τελειώσει το μάτς, κοίτα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω, πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι και αυτό δύσκολο με τον Ατρόμητο. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει ήττα για τον Άρη σε αυτό το παιχνίδι. Άσος δεν υπάρχει δηλαδή. Χ2. Δεν υπάρχει ήττα. Έτσι το βλέπω. Και φυσικά να πάρει και μετά τα δύο παιχνίδια τα επόμενα, τα οποία είναι με Πανετολικό και Ξάνθη εκτός, να τελειώσει τον πρώτο γύρο στην τέταρτη θέση πιστεύω. Θα να τα πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια και μετά να έχει ένα πιο εύκολο δρόμο στο δεύτερο. Στο δεύτερο γύρο, το οποίο θα έχει και περισσότερα παιχνίδια στην έδρα του πρώτων και με πιο βατούς αντιπάλους, ούτως ώστε να μαζέψει και βαθμούς και να βγει άνετα στην Ευρώπη. Για να δουλέψει και καλύτερα ο Παντελίδης στο διάστημα που θα έχει περισσότερο. Λογικά και αυτό, ναι, λογικά και αυτό, γιατί θα έχει όλα τα ντέρμπι εκτός στην ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι αντίπαλοι οι οποίοι θα έρθουν στο Χαρλάο θα είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Όχι φυσικά ότι δεν χρειάζεται προσοχή, όλα τα μας χρειάζεται προσοχή, ούτως ώστε να μαζέψει βαθμούς και να τελειώσει την υπόθεση Ευρώπη πιο εύκολα από ότι θα δείχνει μέχρι τώρα. Αν πιστεύω, αν και κερδίσει σήμερα, ήταν πιστεύω 50% ήδη από σήμερα, έτσι πιστεύω εγώ, ήταν στην Ευρώπη. Δεν κέρδισε, πάμε στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Δεν υπάρχει δύσκολο το παιχνίδι, αλλά ο Άρης δείχνει και σήμερα ότι μπορεί να το χτυπήσει, έτσι. Καλά, αυτό λείπε. Δεν παίζουμε την Μπαρτσελόνα, με τον Ατρόμητο παίζουμε. Εντάξει, φυσικά, φυσικά μπορεί να το χτυπήσει και φυσικά θα κατέβει για την νίκη. Και γι' αυτό όταν κατεβαίνεις για την νίκη, το αποτέλεσμα που ας πούμε μετά υπάρχει είναι ισοπαλία. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν μπορεί να χάσεις. Πρέπει να μην χάσεις αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και μετά φυσικά είπαμε τα δύο τελευταία για να κλείσει ο πρώτος γύρος, για να γίνουν και κάποιες, επαναλαμβάνω και στο προηγούμενο μου σχόλιο σου, είπαν κτυπητές αδυναμίες που έχει η ομάδα, να γίνουν εκεί πέρα 2-3 ποιοτικές ενέσεις ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε να έχει πιο εύκολο έργο στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και να κάνει πιο εύκολο και το δικό του έργο και τη δική του ζωή, ούτως ώστε να βγει στην Ευρώπη από το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει και το κύπελο, μην το ξεχνάμε. Ναι. Υπάρχει και το κύπελο, βέβαια, που και εκεί ο Άρης πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Αυτά. Ωραία, έγινε Ζάχο, αύριο 10 η ώρα Μαρμίτα, έτσι θα έχει τελειώσει. Μαρμίτα με τον Τάσο, έχει παίξει φυσικά και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, ναι, οπότε θα έχουμε full σχολιασμό και full δράση. Έτσι, να δούμε αύριο. Ωραία, έγινε. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, Ζάχο. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, Γιώργο. Αυτά λοιπόν από τον Ζάχο Ντρουλίνγκ, το πρώτο σχόλιο για το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό. Και ενώ μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Μάουρο Ικάρντι έχει δώσει προβάδισμα ξανά στην Ίντερ 1-2 στο Ολυμπικό, στο 66ο λεπτό, Ρώμα Ίντερ 1-2 με γκολ του Ικάρντι. Είχε σοφαρίσει η Ρώμα προσωρινά, παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ Ίντερ. Στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη, στο 51 στην Ισπανία, Αλαβές Σεβίλη 1-0. Και στο ημίχρονο στη Γαλλία, Μπορντό Παρίσι Σεν Ζερμέν 0-1. Από και κάποιες δηλώσεις του Άλεξ Μενέντες που έγιναν στην κάμερα της ΕΡΤ νωρίτερα, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες του Αρή. Είχαμε, λέει, το μεγαλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού. Είχαμε και κάποιες ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0, 3-0. Αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Τεράστιο χτύπημα το πέναλτι που δόθηκε στο τελευταίο λεπτό. Αυτά είχε αναφέρει ο Άλεξ Μενέντες με δηλώσεις του νωρίτερα στην ΕΡΤ. Φυσικά στη συνέχεια θα συνδεθούμε ξανά με το Κλέανθης Βικελίδης. Αν θα βρίσκονται ακόμη εκεί, αν θα έχουν αποχωρήσει. Θα δούμε ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Χρυσάνθος Τσαλτίδης να πάρουμε και το δικό του σχόλιο, τη δική του ανάλυση για το ντέρμπι αυτό που κρίθηκε στα πέναλτι ουσιαστικά και σήκωσε μεγάλη συζήτηση και θύελλα αντιδράσεων για τις διαιτητικές αποφάσεις του Τζοβάρα και των βοηθών του. Και πάλι φυσικά ανοίγει αυτή η ατέρμονη συζήτηση για το ότι θα έπρεπε να σφυρίζουν και σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως το σημερινό Άρης Παναθηναϊκός ξένοι διαιτητές. Έτσι, εκεί καταλήγουμε και νομίζω απολύτως λογικά καταλήγουμε εκεί όταν βλέπουμε και πάλι να κεντρίζουν το ενδιαφέρον οι αποφάσεις των διαιτητών σε ένα τέτοιο παιχνίδι και ουσιαστικά να καθορίζουν και το τελικό αποτέλεσμα. Μιας και σχολιάζομαι και για τις διαιτητικές αποφάσεις και έχουμε επικεντρωθεί εκεί λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει, να ακούσουμε τι έχει σχολιάσει λίγο νωρίτερα στην Αθλητική Κυριακή ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο γνωστός τηλεοπτικός, τηλεκριτικός διαιτησίας, καθηγητής διαιτησίας,
για την φάση του 92ου λεπτού, το πέναλτι που κερδίζει ο Χατζηγιοβάνι στο μαρκάρισμα του Σιώπη για τον Παναθηναϊκό και ισοφαρίζει συνέχεια με την εκτέλεση Αλαπανέγκα σε 1-1. Να ακούσουμε το σχόλιο του Παναγιώτου Βαρούχα που τονίζει ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Για να ακούσουμε τι έχει πει. Εδώ είναι το πέναλτι το οποίο δίνεται υπέρ του Παναθηναϊκού στο 91 λεπτό στο Μανώλη του Σιώπη. Θα δούμε λοιπόν ότι είναι με μια φάση που μπορεί να παρασυρθείς να δώσεις παράβαση για πέναλτι. Πέναλτι όμως δεν υπάρχει, γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού, θα δούμε και από την αποδό λήψη, ότι πατάει το πόδι κάτω, προσπερνάει το Σιώπη, πέφτει κάτω, παράβαση δεν υπάρχει. Ήταν λάθος η υπόδειξη, εδώ το βλέπετε καλύτερα, η υπόδειξη του διαιτητή για πέναλτι υπέρ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, εσείς δεν το βλέπετε καλύτερα φυσικά, το ακούτε τώρα εδώ στο Λίμπερο. Πριν από λίγο στην Αθλητική Κυριακή έκανε αυτό το σχολιασμό ο Παναγιώτης Βαρούχας για τη φάση, την επίμαχη των 24 λεπτού που ουσιαστικά καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα στο κλειάν της Βικελίδης και άφησε με έντονα παράπονα τον Άρη. Έτσι τονίζει ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρος ο Παναγιώτης Βαρούχας πως δεν υπάρχει παράβαση, πως δεν έπρεπε να σφυριχτεί πέναλτι. Ενώ τώρα βλέπω έχουμε φάση Βάρνα. Αυτά, γιατί να μην έχουμε και αυτά εδώ στην Ελλάδα. Να γίνονται πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην υπάρχουν όλες αυτές οι συζητήσεις που έτσι, δεν έχουν τόση ουσία όσο θα έπρεπε να έχει ό,τι γίνεται καθαρά ποδοσφαιρικά. Βλέπει το Βάρτορα εδώ, ρέφερ, υπάρχει μια φάση για το αν είναι χέρι ή όχι στο Ρώμα Ίντερ στην Ιταλία, στο 73ο λεπτό εκεί το παιχνίδι. 1-2 προηγείται Ίντερ στο Ολύμπικο. Να δούμε, βλέπει, το ξαναβλέπει. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ, ό,τι απόφαση και να πάρει, γιατί εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη φάση έτσι όπως την βλέπουμε, αν έχετε εικόνα τώρα όσοι έχετε. Ό,τι απόφαση και να πάρει θα την έχει δει, θα έχει πιο ξεκαθαρή εικόνα σαφώς και όχι από τον πραγματικό χρόνο που είναι πολύ πιο δύσκολο να αποφασίσει. Και έτσι θα γίνεται η συζήτηση σε άλλη βάση για το ποια θα είναι η απόφαση, έχοντας δει και replay ο διαιτητής. Έχει δώσει το πέναλτι, θα το εκτελέσει τώρα ο παίκτης Ρώμα. Ποιος είναι, θα για να κάνει το 2-2, για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Ρώμα Ίντερ, θυμίζω, στο 74 τώρα. 1-2 και να δούμε την εκτέλεση στα δίχτυα. 2-2 σε 74. Ισοφαρίζει η Ρώμα την Ίντερ στο Ολυμπικό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πέναλτι που υποδείχθηκε μετά από χρήση VAR. Ο Κολάροφ είναι ο εκτελεστής που κάνει το 2-2 με το αυτό χτύπημα πέναλτι. Είδε το VAR, δύσκολη φάση. Το είδε, το ξαναείδε το replay και η δεύτερη και τρίτη φορά πήρε την απόφαση. Έδειξε την ασπριβούλα. Εδώ διαφορετικά τα πράγματα δυστυχώς στην Ελλάδα και αναγκαζόμαστε να κάνουμε άλλες συζητήσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στις 11, κλείνουμε την πρώτη ώρα της απουσίνης εκπομπής post-game. Να θυμίσω το διάγωνισμα που τρέχει στο ψητοπωλείο Μπέσο Ψητό, το χορηγό της εκπομπής που κληρώνει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε τόση εβδομάδα να απολαύσετε εκεί τα μπέργκερ, τα σάντουιτς, τις σαλάτες, τα κλαπ και όλα τα όμορφα αυτά. Στην πλατεία της Φυσέας Σταυρούπολη, Μεγάλο Εξάνω 16. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Προς το φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για να αναδείξουμε τον νικητή ή την νικητριά. Θα πάμε τώρα στο break. Μάλλον πριν πάμε να δώσουμε και τα σκορ στα άλλα ματς πριν σε εξέλιξη, τα πιο σημαντικά. Στο 59 Αλαβές Σεβίλλη 1-0 και στο ημίχρονο Μπορντό Παρίς Ζερμέν 0-1 και Ρώμα Ίντερ στο 75-2-2. Πάμε στο break. Και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 για να πάρουμε και τα σχόλια από Νίκο Παπαδόπουλο και Χρήστο Τσαλτίδη για το ματς του Άρη. Να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με την Ελένη Μπούντου. Να περάσουμε στη συνέχεια και στον Ηρακλή. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 11 στο post-game στο Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία παρέα στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργο Παναγιωτήδη από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία όπως κάθε Σαββατοκυριακή εδώ στο Λίμπερο με όλο το post-game της αγωνιστικής ημέρας. Στο 85 αυτή τη στιγμή Ρώμα Ίντερ στο 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που εξελίσσεται στο Ολυμπικό και το φινάλι αναμένεται δραματικό με μεγάλη αγωνία, πάνω κάτω πηγαίνει μπάλα. Αλαβές Σεβίλλη στο 71-0 προηγείται η Αλαβές και αν μείνει αυτό το σκορ πιάνει τη Σεβίλλη στους 26 βαθμούς. Θα δούμε τη βαθμολογία συνέχεια στη Λα Λίγκα. Η Μπάρτσα συνέχισε με νίκη όπως και η Ρεάλ εχθές. Στη Γαλλία στο 51 Μπορντό Παρί Σεζερμέν 0-1, πάει για το 15-15 η Παρί. Νωρίτερα είδαμε φυσικά το πανόραμα της αγωνιστικής και στη Super League και στην Football League. Σιγά σιγά θα συνεχίσουμε με σχόλια και αναλύσεις και ρεπορτάζ αν υπάρχει κάτι ακόμη να μας δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο για να μας μεταφέρει έτσι πιο ήρεμος πια, όχι όπως την ώρα της μετάδοσης, της περιγραφής του αγώνα στο Κλάνης Βικελίδης νωρίτερα.
έτσι, να πάρουμε και το δικό του πιο ψύχρεμο σχόλιο για το παιχνίδι. Πώς είδε αυτή την ισοπαλία, αυτό το μάτς που κρίθηκε στα πέναλτι ουσιαστικά. Δυστυχώς θα πρέπει και μαζί του, όπως αναγκαστικά πηγαίνει εκεί η κουβέντα, να σχολιάσουμε ξανά τις διαιτητικές αποφάσεις που έκριναν την έκβαση του αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα. Δεν αρέσει νομίζω σε κανέναν που πάει πραγματικά το ποδόσφαιρο να ασχολείται συνεχώς με τα σφύριγματα των διαιτητών. Αλλά όταν δίνουν τέτοια δικαιώματα και κρίνουν αποτελέσματα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να πάει και εκεί η κουβέντα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Παναγιώτη Βαρούχα νωρίτερα στην Αθλητική Κυριακή, ο οποίος τόνισε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε κανένα πέναλτι του Παναθηναϊκού στο 92 στην επίμαχη φάση, με την οποία οι πράσινοι σοφάρισαν και πήραν το βαθμό της οπαλίας του Κλεάνης Βικελίδης. Καθηγητής διαιτησίας, ο τηλεκριτικός Παναγιώτης Βαρούχας, τόνισε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Πριν συνεχίσουμε, να θυμίσω για ακόμη μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει. Το πιστοπωλείο Μπες στο Ψητό, χορηγός της εκπομπής Post Game, προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε από Δευτέρα ως Παρασκευή μες στην εβδομάδα να γευστείτε εκεί τα λαχταριστά μπέργκερς, τις σαλάτες, τα απολαυστικά club sandwich και όλα τα υπόλοιπα. Το μόνο που έχετε να κάνετε, στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Προς το φινάλε θα κάνουμε και την κλήρωση για να αναδείξουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Βλέπω και γυναικεία συμμετοχή πάντως στα μηνύματα. Έτσι, έχουμε και φίλες ακροάτριες που έτσι, μας ακούνε, ενδιαφέρονται φυσικά και για την αγωνιστική δράση. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε, φυσικά για το, είτε για το σημερινό ντέρμπι, είτε για το ευρύνο μάτς του ΠΑΟΚ με την Λαμία, είτε για την νίκη του Ηρακλή που ήταν η πρώτη εκτός έδρας στο φετινό πρωτάθλημα. Τον Ηρακλή που αρχίζει να ανακάμπτει και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τον κύριο και στην πορεία της εκπομπής που θα έχουμε και τον Γιάννη Σαλεπάκη. Τώρα όμως θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Νίκο? Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Πιο ψύχρεμος τώρα από την ώρα της μετάδοσης, έτσι, φαντάζομαι? Νομίζω, ναι, αρκετά. Δυστυχώς, αυτό που έλεγα και πριν, δυστυχώς για ακόμη μια φορά αναγκαζόμαστε να πάμε την κουβέντα σε διαιτητικές αποφάσεις πρωταρχικά, διότι είναι αυτές που καθόρισαν αποτέλεσμα ξανά, έτσι. Εντάξει. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό και αυτή η γνώμη του Βαρούχα που ανέλησε νωρίτερα τις φάσεις στην ΕΡΤ και λέει ότι δεν είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού. Ναι, το ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα. Ναι. Κοίτα. Ναι, okay, ο Άρης παίρνει ένα πέναλτι που πολλοί μπορούν να πούνε ότι δεν είναι σε κάθε περίπτωση, και Παναθηναϊκός να φωνάζει και να κάνει λόγο για ενέδρα στο Βικελίδης και τα λοιπά, έτσι, εις βάρος. Εγώ όσον αφορά τη διαιτησία, εντάξει, πλέον αλλιώς ξέρουμε ότι η ελληνική διαιτησία στα καλύτερα της δεν είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Εγώ το προσεγγίζω με τέτοιο τρόπο ώστε να λέω, και το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι τον Άρη η διαιτησία χρωστάει πράγματα. Τώρα αν πήρε ένα πέναλτι το οποίο μπορεί να μην ήταν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει εκείνο το αλήθεια μνήμης πέναλτι με το Βίντερ από το 2010 στο Βικελίδης, με το Δαλούκα. Εντάξει, μην το μεγαλοποιούν και τόσο πολύ από πλευράς Παναθηναϊκού. Και υπάρχει και ένα πέναλτι το οποίο, εντάξει, με το σιόπι άλλοι λένε είναι, άλλοι λένε δεν είναι. Το κερδίζει περισσότερο, είναι έτσι όπως το είδα εγώ τουλάχιστον, άποψή μου αυτή. Είναι άτσαλο το μαρκάρισμα του Σιώπη που δίνει το δικαίωμα στο Χατζηγιοβάνι να πέσει, γιατί πέφτει ο Χατζηγιοβάνι. Έτσι δεν τον ανατρέπει το μαρκάρισμα του Σιώπη. Ουσιαστικά πέφτει πάνω στο απλωμένο πόδι του. Και να σου πω κάτι. Αν ο Άρης είχε κάνει αυτό που έπρεπε νωρίτερα, δεν θα μιλούσαμε τώρα για κανένα πέναλ του Χατζηγιοβάνι, για τίποτα. Συμφωνώ. Ο Άρης έχει χάσει ένα δικό του παιχνίδι σήμερα. Έτσι, έχει κρατήσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να το τελειώσει νωρίτερα, και το πλήρωσε. Γιατί είναι αυτός ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, πολλές φορές μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ο Άρης έχει κάνει φοβερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον μέχρι το 60. Είναι απόλυτα κυρίαρχος. Ένα φοβερό pressing που δεν το έχουμε ξαναδεί φέτος από την ομάδα. Έχει αποσυντονίσει πλήρως τον Παναθηναϊκό. Πολλά λάθη στο κέντρο του Παναθηναϊκού που ήταν αποτέλεσμα αυτής της πίεσης του Άρη. Τον οδήγησε πολλά λάθη, και τα λάθη του αντιπάλου είναι εξτρά κατοχές για σένα. Πήρε εξτρά κατοχές ο Άρης, δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να βγάλει το επιθετικό του πλάνο με το χτίσιμο της επίδεσης από πίσω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Αστόχησε ο Γκάμα στο πέναλτι, σκόραρε ο Γιουνές σε ένα άλλο πέναλτι. Το θέμα για τον Άρη είναι ότι από εκεί και πέρα, ενώ έχει δημιουργήσει σωρία κλασικών ευκαιριών για να πάρει το παιχνίδι, δεν αξιοποίησε καμία. Δηλαδή
η φάση με τον Γιουνές, η φάση με τον Τιγκινί, το δοκάρι του Βέλεθ. Έχει ο Άρης φάσεις για να τελειώσει το μάτς. Και έπρεπε να το κάνει γρήγορα. Έπρεπε να το κάνει εκεί πέρα μέχρι το 60-65. Γιατί διαβάζω πολλούς φίλους ομάδας, σχολιάζουν ας πούμε αρνητικά το γεγονός ότι ο Άρης μετά το 60-65 που πιστοχώρησε και τράβηξε πίσω τις γραμμές. Εδώ θέλω να σταθούμε και να σε ρωτήσω. Θεωρείς ότι η οπισθοχώρηση αυτή οφείλεται στην κούραση λόγω της συνεχούς πίεσης που υπήρχε σε μία ώρα παιχνιδιού, ή ήταν θέμα κυρίως νοοτροπίας ή απόφαση του Παντελίδη να γυρίσει από νωρίς το ομάδα πίσω για να διαφυλάξει αυτό το 1-0? Πρόσεξε. Από τις πρώτες μέρες που ήταν ο Παντελίδης στην ομάδα, είχαμε γράψει και στο Λαμπατάρι και είχαμε πει και στο Λίμπερο ότι ένα από τα θέματα που είχε εντοπίσει ο Παντελίδης και το έθεσε έτσι προς διόρθωση ήταν το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Ναι. Είδε κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Και ο Άρης, το λέγαμε πριν έρθει ο Παντελίδης, από το μάτς με τον Ολυμπιακό, ότι οι άνθρωποι του Άρη είχαν εντοπίσει και αυτοί ένα πρόβλημα στην φυσική κατάσταση και στα τρεξίματα της ομάδας. Ότι από ένα σημείο και μετά άρχισε ο Άρης να υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Παντελίδης δυστυχώς δεν το είπε βέβαια, είπε απλά ότι θα το διορθώσουμε. Και πρώτη φορά το παραδέχεται δημόσια κιόλας νομίζω σήμερα. Ναι. Δεν μπορεί να το διορθώσει τώρα. Αυτό το κομμάτι... Χτίζεται στην προετοιμασία. Σίγουρα χτίζεται πρώτα στην προετοιμασία, αλλά αυτή τη στιγμή και εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν μπορεί ο Άρης και ο Παντελίδης να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα κάψει την ομάδα και θα αρχίσει να εμφανίζεται μία φλάση μετά από την άλλη. Άρα περιμένει τις γιορτές που θα υπάρχει μια διακοπή 2-3 εβδομάδων για να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα και διαβάζω να γράφω πολύ και να κριτικάρουν τον Παντελίδη για αυτή την επιλογή από το 60-65 και μετά. Ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο για τον Άρη να παραμείνει ψηλά από εκείνο το σημείο και μετά, γιατί είχε μείνει από δυνάμεις. Δεν ήταν θέμα της φιλοσοφίας του Παντελίδη, ενώ την ομάδα δεν μπορούσε, γιατί όταν πρεσάρεις για 60 λεπτά, δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, ας πούμε, ομάδες σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, πλην των top συλλόγων, ας πούμε. Ναι. Να πρεσάρεις σε τόσο υψηλό τέμπο για τόση ώρα. Δεν μπορούσε ο Άρης να το κάνει παραπάνω από 60 λεπτό. Και για μένα και το 60 λεπτό, προσωπική μου γνώμη, ήταν υπέρβαση για την ομάδα σήμερα αυτό το οποίο έκανε. Και πήγε από εκεί πέρα σε μια διαχείριση του παιχνιδιού. Ήταν φυσιολογικό επίσης ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή να βγει μπροστά και να ρισκάρει περισσότερο και να αφήσει περισσότερους χώρους πίσω ανοιχτούς. Όσο κυλούσε το παιχνίδι και ήταν αυτό το 1-0 υπέρ του Άρη. Και αυτό ήταν επίσης φυσιολογικό. Άρα εκεί αν ο Άρης έμενε ψηλά, θα μιλούσαμε για ένα ρίσκο. Το οποίο δεν πήρε ο Παντελίδης και σωστά δεν πήρε για μένα. Απλά αυτό το οποίο δεν έκανε ο Άρης μετά ήταν να εκμεταλλευτεί σε μια-δυο περιπτώσεις τους χώρους που έδωσε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εντάξει. Και το πλήρωσε, γιατί στο τέλος ήρθε αυτή η φάση. Ναι. Πλήρωσε ο Άρης. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να το τελειώσει νωρίτερα. Θα μπορούσε να έχει κάνει το 2-0 και να μην πάει καν εκεί η κουβέντα. Και είναι και ένα κοντράστ συναισθημάτων, γιατί μέσα σε 7 μέρες ο Άρης έχει δει τύχη να το χαμογελάει στις καθυστερήσεις και έχει δει να τη γυρνάει την πλάτη στις καθυστερήσεις με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ναι. Με τον γκολ του Χατζηγιοβάνι. Έτσι. Και έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο ντέρμπι χωρίς νίκη. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα Νίκο, βλέπω στο Open, βλέπω και τον Τάσο Κάκο. Μάλλον θα σχολιάσει και αυτό τώρα τις επίμαχες φάσεις. Δεν ξέρω, έχει νόημα να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Καλό θα ήταν, εντάξει, μετράει γνώμη του. Σίγουρα. Ναι. Σαφώς, ναι, από το να. Όταν αναλύουν έμπειροι διαιτητές τις φάσεις, έχει μεγαλύτερη αξία η άποψή του. Αν και εντάξει, στην τηλεόραση έχουμε δει πολλά. Αλλά εντάξει, ακούσαμε και πριν το σχόλιο του Παναγιώτη Βαρούχα. Δεν ξέρω από τα αγωνιστικά αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσουμε. Βασικά να μας βάλει ο Βασίλης λίγο να ακούσουμε τώρα. Λέει ο Τάσου Κάκου για τα πέναλτι. Βέβαια. Περισσότερο υπέθεσε τι συνέβη παρά είδε τι συνέβη. Σωστά. Ναι, είδε ότι άλλαξε μπάλα πορεία, υπέθεσε ότι το χέρι είναι απλωμένο, βρήκε εκεί και όμως στη διαιτησία δεν υπάρχει. Υποθέτω. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, ειδικά στις περιπτώσεις των πέναλτι. Σωστά. Εκεί πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι. Και η τελευταία φάση που κρίνει και το αποτέλεσμα, διότι σοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, κάποιοι λένε ότι δεν είναι πέναλτι, κάποιοι λένε ότι είναι. Η γνώμη σου έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι η φάση που πάνε να θέλουν. Νομίζω ότι το είπε και ο Σιώπης ο ίδιος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίχτες του για την παράβαση την οποία έκανε στο 93 και έκρινε το αποτέλεσμα. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού προλαβαίνει και τσιμπάει την μπάλα. Γίνεται ένα καθυστερημένο τάκλιν από τον ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Σιώπη. Τον βρίσκει με το μυρό. Είναι ανατροπή, είναι πέναρδι. Δυστυχώς για τον Άρη. Έκρινε και το αποτέλεσμα η απόφαση αυτή.
Δεν κάνεις ποτέ tackling μέσα στην περιοχή στο 90-3. Μάλιστα, ακούσαμε και την άποψη του Τάσου Κάκου. Δεν ξέρω αν είχες και εσύ ήχο, Νίκο. Είχα και εγώ. Εγώ θα κρατήσω την ατάκα του Αλέξη Σπυρόπουλου ότι δεν κάνεις tackling στο 90-3 μέσα στην περιοχή. Ναι, σωστά. Αυτό έχει βάση. Ναι, σωστά. Και εγώ συμφωνώ. Ήταν άτσαλος ο τρόπος που έπεσε. Δηλαδή, πριν πάμε στην κουβέντα του αν είναι ή όχι το πέναλτι, ήταν απροσεξία και του Σιόμπι να μαρκάρει έτσι. Τώρα εδώ είδαμε αντίθετη άποψη από τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον Τάσο Κακό, στο τηλεόραση του Open. Εντάξει, καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Εντάξει, τώρα έχουν το Σιόμπι live σε δηλώσει στην τηλεόραση του Open. Δεν ξέρω αν θέλει να ακούσουμε. Ας ακούσουμε τα βίντεο Σιόμπι, μπορεί να αναφερθεί και στη φάση, έτσι. Εννοείται. Ναι. Πάρα πολύ, αυτό είδα εγώ. Αλλά ας ρωτήσω εσένα να μου πεις τη γνώμη σου λίγο για το match, να το συζητήσουμε λίγο. Ναι. Έτσι είναι, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί. Κλείσαμε όλους τους χώρους του Παναθηναϊκού. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό με τον προπονητή μας. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μια καθίζηση. Γίνανε κάποιες αλλαγές και από εμάς και από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το ρίσκαρε. Αλλά πιστεύω μπορούσαμε να τελειώσουμε το μάτς σε 2-3 κόντρες πολύ καλές που βγάλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε και έτσι η μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Μη στεναχωριέσαι γι' αυτό, ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται. Καθίζηση δεν είχατε. Εγώ είδα απλά ότι επειδή τρέξατε πάρα πολύ, κουραστήκατε πάρα πολύ. Έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον. Οπότε ο Παναθηναϊκός άρχισε να κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα και ισοφάρισε. Συμφωνώ μαζί σου, θα μπορούσατε να τελειώσετε τις φάσεις, αλλά είστε μια ομάδα που μας αρέσει να βλέπουμε, παίζετε επιθετικά και νομίζω ότι παίξατε και καλά και στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθώντας να βάλετε το δεύτερο γκολ στην αντεπίδεση. Σε είδα και την ώρα που κάνεις το πέναλτι και τώρα ακόμα στεναχωρημένο. Εντάξει, λογικό είναι. Να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Γιατί είχα στο μυαλό μου να πάρουμε στους 3 βαθμούς και να πάμε στον Ατρόμητο. Μείναμε με τον ένα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλη την ομάδα πραγματικά. Πολύ στεναχωρημένο. Να μην ζητήσει συγγνώμη από κανέναν, γιατί συγγνώμη ζητάμε όταν κάνουμε κάτι το οποίο είναι σκεμμένο. Μπάλα παίζουμε και κόκκινη θα φάμε και πέναλτι θα κάνουμε. Είστε μια ομάδα πολύ καλή και ήσασταν και συνεχίζετε να είσαστε. Και εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια και για σένα και για την ομάδα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ. Μάλιστα, ακούσαμε, άκουσες Νίκο και εσύ και το σχόλιο του Σιόπη και για την καθίζηση όπως είπε της ομάδας. Ο Σιόπης το περίμενε πολύ το σημερινό παιχνίδι. Το ήθελε πολύ και αυτό στο τρίποντο σήμερα και νομίζω ότι και γι' αυτό τον παίρνει λίγο παραπάνω από κάτω το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ήταν και ομοιραίος για τον Άρη. Εντάξει, κοίτα, για να πάμε και στο αγωνιστικό το οποίο ανέφερες νωρίτερα. Εγώ βλέπω μέσα από την απογοήτευση που υπάρχει το σημερινό αποτέλεσμα, βλέπω και κάτι αισιόδοξο κάπου στο βάθος. Γιατί βλέπω έναν Άρη ο οποίος μέσα σε 2 αγωνιστικές είναι πιο απειλητικός από κάθε άλλο παιχνίδι που μπορεί να έχουμε δει πριν από αυτά τα 2. Είναι μια ομάδα που μου προσφέρει καινούργια στοιχεία. Δηλαδή, το ότι δημιουργεί κλασικές ευκαιρίες, το ότι απειλεί από τις στατικές φάσεις, το έκανε σήμερα σε 2 περιπτώσεις, με Δελιζήσεις στο πρώτο μήχρονο και Βέλετ στο δεύτερο. Ότι είναι μια ομάδα η οποία πρεσάρει πολύ και πνίγει τον αντίπαλο. Δηλαδή, μέσα από την δεδομένη απογοήτευση που υπάρχει, μπορείς να κρατήσεις τα θετικά σημεία, έτσι, ναι, που φάνηκαν. Μπορείς να κρατήσεις και τα θετικά σημεία. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Εντάξει, αλλά αν έχουμε ως δεδομένο ότι είναι ο Άρης σε μια νέα εποχή, σε μια νέα κατάσταση, με ένα νέο προπονητή, που 2 εβδομάδες έκλεισε μόλις την περασμένη Τετάρτη, σε κάνει αισιοδοξής ότι θα δεις κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Τώρα, βέβαια, αν βλέπεις αυτό σαν εικόνα, το οποίο σε ικανοποιεί, αλλά δεν έχει το αποτέλεσμα, εκεί υπάρχει θέμα. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και με τον Ερέρα, ότι σημασία έχει το αποτέλεσμα στο τέλος και αυτό είναι που μετράει. Απλά πλέον με τον Παντελίδη βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βλέπεις έναν Άρη ο οποίος σου δίνει καινούργια πράγματα μέσα στο γήπεδο. Απλά ήταν το σημερινό ότι δεν έμπαινε μπάλα για τον Άρη με τίποτα. Δεν μπορούσε να τη στείλει στα δίχτυα. Είχε κλασικές ευκαιρίες, δεν το έκανε. Και είναι ένα θέμα το γκολ. Επειδή ο Άρης δεν μπορεί να πω ότι δεν έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ικανούς ως σκοράρισμα, γιατί τους έχει. Νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας περισσότερο. Θέμα ψυχολογίας και καθαρού μυαλού εκείνη τη στιγμή της εκτέλεσης. Ναι. Για τον παίχτη. Γιατί η ικανότητα υπάρχει και η ποιότητα υπάρχει. Σαφώς αυτό έχει φανεί, ναι. Εκεί πέρα είναι περισσότερο.
Θα δούμε στην πορεία. Τώρα ακολουθεί και ένα δύσκολο παιχνίδι στο Περιστέρι. Το οποίο Άρης θα πάει ειδική σαφώς θετικό αποτέλεσμα, είτε το είναι ισοπαλία είτε το εκτός έδρας στο διπλό. Αλλά εντάξει, αν έπαιρνε την νίκη σήμερα, έτσι του αφήνει αυτή την πικρία περισσότερο, κυρίως για τον τρόπο νομίζω που εξελίχθηκε το ματς. Δηλαδή, αν ήταν ένα-ένα με ένα διαφορετικό τρόπο, ίσως να μην άφηνε τόσο μεγάλη απογοήτευση και πίκρα. Δηλαδή, σαν ήττα ήρθε με αυτό το γκολ στο φινάλε η σημερινή ισοπαλία. Ναι, δηλαδή όταν παίζεις 70 λεπτά τον Παναθηναϊκό μονότερμα, τον πολύ διαφημισμένο Παναθηναϊκό κιόλας, εντάξει, δεν το προσεγγίζουμε και λάθος όταν λέμε ότι όντως μπορεί να είναι μια ισοπαλία σαν ήττα. Εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση με αυτή την εικόνα. Ναι, και όπως είπε και ο Βαντελίδης, μετά το τέλος του παιχνιδιού, το σημερινό μάθημα είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τον Άρη, ώστε να φροντίζει να καθαρίζει νωρίτερα τα παιχνίδια του. Ναι. Έτσι, ωραία Νίκο. Αύριο περισσότερα και στο All About Aris, φυσικά. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο από ρεπορτάζ, νομίζω έχουμε κλείσει, έτσι. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Αυτά. Ωραία. Έγινε. Καλό σου βράδυ και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Φυσικά αύριο 5 με 7 στο All About Aris θα έχετε περισσότερα να ακούσετε. Για το ρεπορτάζ του Άρη για την επόμενη μέρα αυτής της ισοπαλίας στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις και το σχόλιο του Τάσου Κάκου στην εκπομπή Total Football στην τηλεόραση του Open. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Μανώλη Σιωπή, ο οποίος δεν ξέρω πώς είχατε την εικόνα ζωντανά. Φαινόταν σχεδόν βουρκωμένος, πραγματικά πάρα πολύ απογοητευμένος, κυρίως για το αποτέλεσμα και για την τελευταία φάση στην οποία υπέπεσε στο μαρκάρισμα εκείνο που έδωσε. Όθησε τον Τζοβάρα να σφίξει το πέναλτι στο μαρκάρισμα στο Χατζη Γιωβάνη. Ο Τάσος Κάκος υποστήριξε ότι ήταν πέναλτι και ότι δεν έπρεπε να πάει να μαρκάρει έτσι και ο Σιώπης. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βαρούχα νωρίτερα στην ΕΡΤ να λέει ότι δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Εντάξει, δίστανται οι απόψεις, δύσκολη φάση και αυτή που ουσιαστικά έκρινε το τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι του Βικελίδης. Λοιπόν, πιάσαμε τις 11.30, θα πάμε σε ένα ακόμη σύντομο break. Να δώσουμε μόνο το αποτελέσμα. Είχαμε τελικό πριν από λίγο στην Ιταλία. Ρώμα Ίντερ 2-2 ισόπαλο το συναρπαστικό ντέρμπι στο Ολυμπικό. Θα δούμε συνέχεια και τη βαθμολογία. Η Ίντερ που έχασε και άλλο έδαφος έμεινε 11 βαθμούς πίσω από την κορυφή στους 40. Η πρωτοπόρος Γιουβέντους 29 έμεινε η Ίντερ. Πιο κάτω η Ρώμα. Αύριο παίζει η Νάπολη στην Ελλάδα Αταλάντα. Στο 69 Μπορντό Παρίσι Ζερμέν 1-2. Ισοφαρίστηκε η Παρή, αλλά ξαναπήρε το προβάδισμα. Και στο 89 τελειώνει το μάτς στην Ισπανία. Αλαβέ Σεβίλη 1-1. Έχει ισοφαρίσει η Σεβίλη. Εμείς θα πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post game στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τη μία. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο στο post game. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Ενώ να δώσουμε και το τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, Αλαβές Σεβίλη 1-1. Στο 78 το άλλο ενδιαφέρον μάτς που είναι σε εξέλιξη, Μπορντό Παρίσι Ζερμέν 1-2. Και να δούμε έτσι, να ρίξουμε μια ματιά στη βαθμολογία στην Ισπανία. Σας έλεγα νωρίτερα για το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον είχε αυτό το παιχνίδι το σημερινό της Αλαβές με τη Σεβίλη. Παρότι δεν ήταν ντέρμπι, θεωρητικά είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τον βαθμολογικό πίνακα, πόσο έχει διαμορφωθεί η Σεβίλη. Πήγε στους 27 πλέον, όμως έπεσε από την κορυφή, στην οποία βρίσκεται πλέον πρωτοπόρος η Μπαρτσελόνα με 28 βαθμούς, 27 η Σεβίλη στη δεύτερη θέση, η Ατλέτικο Μαδρίτης στους 25, στους 24 η Αλαβές, μετά από την ισοπαλία με τη Σεβίλη, είναι στην τέταρτη θέση και στους 23 η Ρεάλ, μεγάλη μάχη στην Ισπανική Λα Λίγκα. Βλέπετε έτσι, 28 η Μπάρτσα, 27 η Σεβίλη, 25 η Ατλέτικο, 24 η Αλαβές, 23 η Ρεάλ, 21 έχουν η Χιρόνα και η Εσπανιόλ που ισοβαθμούν πιο χαμηλά. Και να δούμε και στην Ιταλία, όπου είχαμε πριν τον ντέρμπι Ρώμα Ίντερ ισόπαλο 2-2. Ίντερ έμεινε στους 29, όσο έχει και η Νάπολη, η οποία παίζει αύριο στην έδρα της Αταλάντα, δύσκολο παιχνίδι. Η Αταλάντα βέβαια φέτος δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά, βρίσκεται στην 12η θέση με 18 βαθμούς. Η Γιουβέ είναι μόνη πρώτη με 13 νίκες, μια ισοπαλία, είναι στους 40 βαθμούς, έχει ξεφύγει, νομίζω δύσκολο θα χάσει και το φετινό πρωτάθλημα. 29 λοιπόν η Ίντερ, 29 και η Νάπολη που παίζει αύριο, στους 25 η Μίλαν και στους 24 η Λάτσιο. Η Ρώμα στην 7η θέση έμεινε στους 20 βαθμούς. Και θα πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αύριο στις 7
στη Λαμία και θα καλησπερίσουμε την Ελένη Μπούντου για να μας πει περισσότερα, να συζητήσουμε περισσότερα. Τι γίνεται, Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ? Απολαύσαμε ένα ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο. Γεμάτο πολύ. Πολύ γεμάτο, ειδικά η Κυριακή νομίζω και ευρωπαϊκά και στην Ευρώπη μάλλον τα παιχνίδια ήταν έτσι ωραία, δυνατά, έντονα, ειδικά στην Πρέμιερ και την Τσέλσι νωρίτερα και αργότερα την ανατροπή της Άρσεναλ. Γενικώς ήταν μια πολύ γεμάτη Κυριακή, έτσι. Θέλω να μου πεις καταρχήν πόσα αναμνηστικά της Τσέλσι πήρες από το Λονδίνο. Αχ, θέλω να σου πω ότι η μπουτίκ ήταν κλειστή. Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια δεν ξέρω γιατί. Ήταν κλειστή την Τετάρτη, έτσι, την προηγούμενη του παιχνιδιού, εκεί που πήγαμε για την προπόνηση και για τις συνεντεύξεις. Και μετά στο παιχνίδι ήταν και πάλι κλειστή αυτή έτσι, η κεντρική που είδα εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπήρχε κι άλλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα χρόνο ανήμερα του παιχνιδιού να ψαχτώ. Και ίσως αυτό είναι το αποθυμένο μου, το ότι δεν μπόρεσα να βρεθώ στην μπουτίκ, να πάρω όλα όσα ήθελα. Εντάξει, πήρα τριγύρω η εμπειρία και μόνο του να δεις ένα Chelsea Pauk εκεί, νομίζω είναι το μεγαλύτερο αναμνηστικό. Κοίταξε, δεν ξέρω τι σου είπανε τα άλλα παιδιά, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό το οποίο ξεχώρισα εγώ και σίγουρα το ζήλεψα πάρα πολύ και δεν θα το άλλαζα, είναι το που είναι τα δημοσιογραφικά τους θεωρία. Δηλαδή, ήμασταν λίγο πάνω από τον Σάρι. Το γεγονός ότι ο Σάρι γυρνούσε, μιλούσε στο συνεργάτη του, στους παίκτες, έβαζε αυτή την τσίχλα νικοτίνης, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μασάει για να έχει την αίσθηση του τσιγάρου ο Ιταλός τεχνικός, αλλά τα έβλεπε όλα γιατί ήμασταν ακριβώς στην ευθεία. Λίγο πιο πέρα, ενδεχομένως άλλα παιδιά, άλλοι συνάδελφοι να ήταν πάνω από το Ράσμα Λουτσέσκου. Οπότε έχεις μια άμεση επαφή με τον πάγκο, με τις κινήσεις, με την ανησυχία. Το ζεις το παιχνίδι πιο έντονα. Με τις αντιδράσεις. Ναι, είναι ακριβώς τα δημοσιογραφικά τους πάνω από τους παίκτες. Εντάξει, μεσολαβούν κάποιες θέσεις βεβαίως που φαντάζομαι εκεί είναι κάπως πιο τσιμπημένα τα εισιτήρια και ακολουθούν τα δημοσιογραφικά και είσαι πραγματικά μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο σημείο για να κάνεις τη δουλειά σου και για να απολαύσεις το παιχνίδι. Βγαίνουν οι παίκτες από την Φυσούνα, δηλαδή η αποβολή του Χατσερίδη, η όλη αντίδρασή του, η μορφασμή, η αντιδράση στο πρόσωπό του την ώρα που βγαίνεις από διτήρια, τα βλέπεις όλα πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που λόγω δουλειάς καταλαβαίνεις και εσύ ότι ξεχώρισα και εκτίμησα πάρα πολύ στο Stamford Bridge. Σα ζήλευα και εγώ λίγο, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα δημοσιογραφικά σίγουρα παίζουν, γιατί ας πούμε θυμάμαι έλεγε ο Σταύρος όταν ο Πάοκ έπαιξε με την Μπενφίκα και πήγανε στην Πορτογαλία και ήταν αρκετά ψηλά, αρκετά μακριά και έβλεπαν έτσι τους ποδοσφαιριστές μικροσκοπικούς από το σημείο το οποίο ήταν και ήταν δύσκολο και στην μετάδοση του παιχνιδιού. Όχι, στην Τσέλσι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και επειδή πολλοί με ρωτάνε αν έτσι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο, θέλω να σου πω ότι ξέρεις ότι υποστηρίζω την Τσέλσι στην Ευρώπη, δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο θα περίμενε κανείς, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω και το λέω με πάση ειλικρίνεια ότι η αίθουσα τύπου, δηλαδή εκεί που έγιναν οι συνεντεύξεις και του Σάρη και του Λουτσέσκου, δεν σε εντυπωσίασε. Δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή. Αλήθεια το λέω και δεν το λέω έτσι για να ακουστεί κάπως για τον ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι άκρος εντυπωσιακότατη και κλάσεις ανώτερο, όπως και τα δημοσιογραφικά τους. Καταλαβαίνεις τώρα ότι εγώ εστίασα σε αυτούς τους χώρους που πέρασα λίγο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή η αίθουσα τύπου ήταν ένα απλό τραπεζάκι με πίσω το λόγο της Τσέλσι. Δηλαδή είχε ένα εξαιρετικό catering για να τα λέμε κιόλα. Σημαντικό αυτό που το παρατηρείς, γιατί εντάξει, δεν είμαστε σε όλα τόσο πίσω τελικά στην Ελλάδα όσο νομίζουμε. Ναι, δηλαδή ξέρεις ότι εγώ θα στο λέω με πάσα ειλικρίνεια, γιατί εντάξει, τις αγαπώ και τις δύο ομάδες, οπότε μπορώ να σου κάνω μια σύγκριση. Θεωρώ ότι είμαι αντικειμενική στις δύο ομάδες. Ναι, σε αυτά τα σημεία, στα σημεία που εργάζονται οι δημοσιογράφοι, που φιλοξενούνται, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρομερά βήματα εξέλιξης και προόδου. Και νομίζω ότι και η φωτογραφία, αν δει κανείς από την συνέντευξη του Λουτσέσκου και του Σάρη, μπορεί να το καταλάβει. Είναι ένα απλό τραπέζι με το φόντο πίσω της Τσέλσι. Αλλά σίγουρα το σημείο τους είναι τρομερό προς την θέα και ως προς την, έτσι, στο να καταλαβαίνεις καλύτερα το παιχνίδι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέγαμε και ανήμερα του παιχνίδι, το πόσο σχολαστική είναι η Άγγλη, έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο λέμε για τους Άγγλους, ότι είναι στην ώρα τους, ότι είναι πολύ σχολαστική, ότι τα βλέπουν όλα με τις λεπτομέρειες. Τι πολλά τρες. Αυτό νομίζω,
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το αντιλαμβανόσουν νομίζω ότι σε πάρα πολλά πράγματα μέσα εκεί μέσα στο γήπεδο, από τους ελέγχους, δηλαδή ακόμη και απέναντι στους δημοσιογράφους, από το γεγονός ότι αν έμπαινες μέσα στο γήπεδο δεν μπορούσες να ξαναβγείς, έτσι, ούτε αν ξέχασες κάτι, ούτε να βγεις, δεν επιτρέπεται η είσοδος μετά ξανά στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι γενικώς, αν λειτουργούν έτσι γενικώς, αλλά ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Βέβαια, μπορούσες να κατέβεις κάτω κανονικά και να πλησιάσεις τον αγωνιστικό χώρο και εκεί να το πει πάρα πολύ το μοιραστό. Προγραμματίζω είναι ότι η μεικτή του ζώνη είναι μέσα στο γήπεδο. Μέσα δηλαδή, στο γήπεδο το λες? Είδα κάποια βίντεο από κάποιες δηλώσεις. Α, όντως εκεί δηλαδή γίνονται δηλώσεις. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι, γιατί τελειώσαμε κι εμείς και ψάχναμε μετά πού ακριβώς θα πάμε. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι κατεβαίνουμε, μπαίνουμε μέσα στο κτίριο του γηπέδου και κάπου εκεί είναι διαμορφωμένος ένας χώρος που ονομάζεται μεικτή ζώνη. Στην Τσέλσι και στο Στάνφορντ Μπριτζ ήταν εντελώς διαφορετικά, γιατί κατεβαίναμε και μπαίναμε μέσα στο γήπεδο, δηλαδή ακριβώς μπροστά από τους πάγκους. Απλά υπήρχε μια λωρίδα το οποίο μας χώριζε από τους ποδοσφαιριστές που περνούσαν μπροστά μας, και οι ποδοσφαιριστές και οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούμενοι έφευγαν μέσα από το γήπεδο. Ωραίο και αυτό. Περνούσαν από μπροστά μας κανονικά μέσα στο γήπεδο, και αυτό πάρα πολύ ωραίο, γιατί πατάς έτσι το Στάνφορντ Μπριτζ και... άλλο το συνέστημα. Φυσικά, εκείνο το οποίο έτσι μου άρεσε και πάρα πολύ και ξεχώρισε είναι και τα πανό, έτσι, τα οποία είναι κρεμασμένα, πανό για τον Ντρογκμπά, πολλά για τον Τέρι επίσης. Το Λάμπαρτ. Τον Λάμπαρτ βεβαίως, και φυσικά όλες αυτές οι τοιχογραφίες που υπάρχουν έξω από το γήπεδο, αλλά όταν λέω έξω, στο δρόμο που μπαίνεις για τις κερκίδες, έτσι, για το γραφείο, για την αίθουσα τύπου, το γήπεδο τους κάπως είναι τσιντημένο με προσυπογραφίες. Υπάρχει δηλαδή ακόμη και ο Αντώνιο Κόντε, έτσι όπως έφυγε, υπάρχει στιγμή που σηκώνει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχει ο Φάμπρεγκας, υπάρχει ο Καντέ, έτσι προσωπικότητες που έχουν στιγματίσει την Τσέλσι, είναι αποτυπωμένες περιμετρικά του γηπέδου. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα τώρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, και αυτό ήταν και ο τίτλος του ΠΑΟΚ, και αλήθεια είναι, νομίζω χθες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι μετά το τέλος της προπόνησης. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η ψυχολογία. Νομίζω ρωτήθηκε και ο Μαουρίσιο από την Νόβα στην θεσινή συνέντευξη, ότι ποια μπορεί να είναι η ψυχολογία από το να παίζεις στο Στάνφορντ Μπριτζ και παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι και ξαφνικά να έρχεσαι και να παίζεις με την Λαμία. Και κάπου εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να σου πω ότι, επειδή υπόθηκε πάρα πολλές φορές το όνομα Λαμία και πριν το μάτς με την Τσέλσι από τον Ράσμα Λουτσέσκου, αλλά και μετά το μάτς με την Τσέλσι, κάποια στιγμή οι Άγγλοι αναρωτήθηκαν τι είναι η Λαμία. Σωστά. που το λέτε συνέχεια, ρε παιδιά. Ποια είναι αυτή η Λαμία, τέλος πάντων. What is Λαμία. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι πώς πρέπει να μπαίνεις αμέσως σε ένα μεταβατικό στάδιο, και εκεί που ζεις το ευρωπαϊκό το όνειρο, που έχεις άλλες παραστάσεις μπροστά σου, ξαφνικά να προσγειώνεις στην ελληνική πραγματικότητα και να εξηγείς στους Άγγλους ότι η Λαμία είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι, πιστέψτε μου, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίζει τα ρέστα του αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο και στο Στάνφορντ Μπριτζ, αλλά σίγουρα στο μυαλό του Λουτσέσκου και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ υπάρχει και η Λαμία. Κι όμως, έτσι, όσο το ζήσαμε και αυτό. Ναι, όσο ξύμορο και αν ακούγεται, νομίζω ότι από την ενδεκάδα φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ είχε πολύ και έχει το μυαλό του πάντα στο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο, ακόμη και αν από τον ΠΑΟΚ ενδεχομένως προσπαθούν να το μαζέψουν λίγο, γιατί κάποια στιγμή υπόθηκε ανοιχτά ότι ο στόχος του πρωταθλήματος είναι μια ψύχος, είναι μια τρέλα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πλέον λίγο το μαζεύουν κάπως, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει, και εννοείται ότι έτσι είναι η κατάσταση. Θα πρέπει να παίζει σε κάθε διοργάνωση και να βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι ψυχολογικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, να δίνεις το 100% σε όλα τα παιχνίδια, σε ψυχολογικό επίπεδο πάντα. Το μυαλό έτσι δεν πάβει να είναι στο μεγάλο στόχο.
Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό βγαίνει, αυτό δείχνει η εικόνα και η απόδοση του ΠΑΟΚ, ότι το πρωτάθλημα είναι ο νούμερο ένα στόχος από τη στιγμή που δεν κατάφεραν οι ασπρόμαυροι να περάσουν στους ομίλους του Champions League, που σίγουρα ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος, είναι ένας διακαής πόθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα είναι λογικό και επόμενο στην κλίμακα έτσι, των στόχων, στην ιεράρχηση των στόχων, να μπει και το πρωτάθλημα στην πρώτη θέση και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο, ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, γιατί στην αρχή της χρονιάς ενδεχομένως να έγινε και μια λάθος εκτίμηση του βάθους του ΠΑΟΚ. Τα έχουμε πει και άλλες φορές, Γιώργο, μαζί, για το αν είχε ή δεν είχε έξτρα λύσεις ο Λουτσέσκου, προκειμένου να δίνει παιχνίδι ανά τρεις ημέρες. Αλλά επιστρέφουν στο πρωτάθλημα, ούτως ή άλλως το παιχνίδι με την Τζέλση ανήκει στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στην Μπάτε και βεβαίως ευελπιστώντας ότι η Τζέλση θα κάνει το καθήκον της και θα πετύχει το απόλυτο στους ομίλους του Europa League, επικρατώντας της Βίτη. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη όμως και μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, επιστρέφουμε στην Λαμία, γιατί υπάρχει έτσι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, μια σκληρή έδρα, όπως την χαρακτήρισε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Το καλό για εκείνον είναι ότι δεν υπάρχουν έτσι προβλήματα τραυματισμών, είναι λευκό το ιατρικό δελτίο του δικεφάλου, οπότε σήμερα η αποστολή βγήκε χωρίς πονοκεφάλους για τον Ράσβα Λουτσέσκου. Εκτός έμεινε ο Χατσερίδης, εκτός έμεινε ο Καρέλης, ο οποίος έδωσε και μια συνέντευξη στην Νόβα, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον μικρό χρόνο συμμετοχής που έχει, και εγώ νομίζω ότι έστειλε, δεν ξέρω αν τη διάβασες, Γιώργο, το δικό του μήνυμα, ότι μπορώ να αγωνιστώ και σε άλλες θέσεις, γιατί η ερώτηση από τον Κωστή Μπότζαρη στον Νίκο Καρέλη ήταν ότι είναι λίγο δύσκολος ο ανταγωνισμός, δεδομένου ότι ο Πρίγιοβιτς μοιάζει να έχει καπαρώσει εντός εισαγωγικών την θέση στην κορυφή της επίθεσης, και με βάση τις εμφανίσεις του μοιάζει δύσκολο κάποιος να τον ταρακουνήσει ή να τον βγάλει, αν θέλεις, από την ενδεκάδα και από το πλάνο του Λουτσέσκου. Άρα πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ την κατάσταση και βεβαίως τι σκέφτεσαι? Και εκεί κάπου ο Καρέλης είπε ότι δεν μπορώ να παίξω και σε άλλες θέσεις, είχα παίξει και στον Παναθηναϊκό και στον Εργοτέλη και στα πλάγια, από εκεί και πέρα εγώ κάνω... Και εκεί υπάρχουν πολλές λύσεις βέβαια για τον ΠΑΟΚ, έτσι είναι και αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά νομίζω ότι ο ίδιος κάπως έτσι θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι είναι εδώ. Ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Βέβαια νομίζω ότι το έθεσε πολύ σωστά, λέγοντας ότι εγώ κάνω το καλύτερο που μπορώ στις προπονήσεις και από εκεί και πέρα είναι θέμα της τεχνικής ηγεσίας πόσο και αν θα αγωνίζομαι. Ο Καρέλης, ο οποίος έμεινε σε ένα ακόμη παιχνίδι εκτός αποστολής, όπως και ο Χατσερίδης, όπως και ο Κίτσιου, αντίθετα στην αποστολή και πάλι σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Ουάρντο. Νομίζω ότι υπήρχε πληθώρα επιλογών για τον Λουτσέσκου και αναγκαστικά κάποιοι έπρεπε να μείνουν εκτός. Τώρα, για να μπούμε στα της ενδεκάδας, η αλήθεια είναι ότι μόλις μία προπόνηση ήταν αυτή που έδειξε κάπως τα πλάνα του Ράσβα Λουτσέσκου. Νομίζω ότι θα πάμε σε μία έτσι πεπατημένη συνταγή και αναφέρουμε βέβαια σε Αλέξανδρο Πασχαλάκη, στην γνωστή τετράδα της άμυνας με Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος, Βιερίνια, με Κάνιας, Μαουρίσιο, Πέλκα, και νομίζω ότι στα άκρα θα δούμε Μπίσες, Βαρκελινίο και στην κορυφή ο Πρίγιοβιτς. Βέβαια ήταν μία προπόνηση, συγγνώμη, που είχε στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου, οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν αποκλείεται όλα αυτά, ειδικά στις πέργες, να αλλάξουν. Ναι. Έχει αρκετές λύσεις και θα δούμε αύριο σε ποιο πλάνο θα προσανατολιστεί ο Λουτσέσκου, ο οποίος μας έκανε την έκπληξη στο Λονδίνο με τα τρία χαφ, έτσι. Ναι, και δεν ξέρω, αυτό έλεγα και χθες. Ίσως το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, το Μπάτε Βίντι, το οποίο ουσιαστικά σφράγγισε ότι ο ΠΑΟΚ, ό,τι άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή μόνο με το διπλό θα είχε ίσως κάποιες μικρές πιθανότητες παραπάνω. Δηλαδή και με την ισοπαλία θα ήθελε ό,τι ακριβώς θέλει και τώρα στην τελευταία αγωνιστική. Οπότε ίσως γνωρίζοντας και αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον είχε λήξει το μάτς νωρίτερα, να καταστάλαξε την ενδεκάδα ότι ας κάνω και το rotation τώρα πιο άνετα, έτσι. Γιατί ξεκούρασε τον Γκάνιας, ξεκούρασε τον Λιμιό, τον Μπέλκα. Ναι, ακριβώς, και τον Πρίγιο, τον οποίο απέσυρε στο ημίχρονο, την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι αυτό που λέμε, ότι η Λαμία αγωνιζόσουν στο Stamford Bridge και η Λαμία δεν έβγαινε από το μυαλό σου, έτσι, όσο ξύμωρο και να ακούγεται. Πράγματι. Αυτό.
Δεν θέλω να σκέφτονται βεβαίως στον ΠΑΟΚ το ενδεχόμενο απώλειας βαθμών. Χαρακτηριστική είναι η ατάκα του Λουτσέσκου ότι έχουμε μπροστά μας 6 τελικούς έτσι, μέχρι τα Χριστούγεννα και αναφέρθηκε βεβαίως και στο μάτς με την Πάτη και στο μάτς Κυπέλλου αλλά και στα 4 που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος στο πρωτάθλημα για να κάνουμε χαρούμενα Χριστούγεννα και για να είμαστε η πιο ευτυχισμένη ομάδα μέχρι εκείνο το σημείο. Έτσι. Είναι ενδεικτικό το πώς βλέπουν τον ΠΑΟΚ το κάθε παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Και φυσικά ο Λουτσέσκου, ο οποίος στάθηκε και στο κλίμα στα αποδυτήρια, ότι θεωρεί ότι είναι καλό το κλίμα και αυτό έδειξε και ο Μαουρίσιο, ότι αυτές οι ήττες και γενικότερα το 4-0 στο Stamford Bridge, αν θέλεις, ήταν σαν μάθημα για τους παίκτες του Δικεφάλου, όπως και γενικότερα η πορεία τους στο Europa League. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η ατάκα του Μαουρίσιο ότι για την εικόνα μας και για την πορεία μας στο Europa League δεν μπορεί να φταίει ένας, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής ή ένας ποδοσφαιριστής, ενδεχομένως ο Χατζηρίδης, ας πούμε, λόγω της αποβολής τους. Αυτά φταίνε όλοι ο προπονητής. Σύνολο, έτσι βέβαια. Έτσι, σαν σύνολο, και αυτό δείχνει μια υγεία, αν θέλεις, για τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, όπως η υγεία έδειξε και η δήλωση του Μάτος, ότι δεν ξέρω αν ήταν δική μου η ευθύνη ή αν με τον Χατζηρίδη είχαμε 50-50 στη φάση της αποβολής του στο Stamford Bridge, αλλά εγώ οφείλα να του ζητήσω συγγνώμη για αυτό το λάθος γύρισμα, και αυτό είναι ενδεικτικό και της ισορροπίας αλλά και της υγείας που πρέπει να έχουν και οφείλουν να έχουν τα αποδυτήρια έτσι, μιας ομάδας που έχει ως στόχο το πρωτάθλημα. Σαφώς. Ελένη, από πλευράς Λαμίας δεν θα είναι στην αποστολή ο Μελίσσας, ο οποίος είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό έχει να κάνει με κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων ή επιλογή του Μάκη Χάβου? Νομίζω είναι επιλογή του Μάκη Χάβου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ο Μελίσσας δεν νομίζω ότι έχει πολλά παιχνίδια. Ναι, πράγματι. Δεν πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι και έτσι η απώλεια πολύ σοβαρή ότι χάνει η Λαμία τον βασικό τερματοφύλακά της. Αλλά είναι μια επιλογή του Μάκη Χάβου. Να μπούμε όμως και λίγο σε μεταγραφικά. Ναι, είχαμε και μεταγραφικά σήμερα, πράγματι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και το όνομα αυτού, Δημήτρης Μελιόπουλος, έτσι είναι, πρόκειται για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή της Ξάνθη, αμυντικό χαφ, το οποίο αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και έχει αγωνιστεί και έχει παραστάσεις και ως στόπερ. Φέτος η αλήθεια είναι ότι έχει λίγες συμμετοχές, γιατί μέχρι τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου, ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό. Αν δεν κάνω λάθος, αγωνίστηκε σήμερα ως αλλαγή με την ΑΕΚ, άρα φτάσαμε τις 6 συνολικά συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο με την φανέλα της Ξάνθης. Υπάρχει έτσι μια πρώτη συμφωνία της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ για τη μετακόμιση του 18χρονου από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4 χρόνια και βεβαίως καταβολή χρημάτων από πλευράς ΠΑΟΚ στην Ξάνθη. Πολλά είναι τα νούμερα που ακούγονται. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς με ακρίβεια να προσεγγίσει το ποσό το οποίο θα βγει από το ταμείο του ΠΑΟΚ για την Ξάνθη. Ακούγεται γύρω στις 700.000 ευρώ. Το δίνουμε με κάθε επιφύλαξη. Κρατάμε την ουσία του πράγματος, που φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ επενδύει στον συγκεκριμένο νεαρό ποδοσφαιριστή και σίγουρα μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει και η διαχείρισή του, δηλαδή αν θα παραμείνει στην Ξάνθη μέχρι το τέλος της σεζόν και από το καλοκαίρι του 2019 θα φορέσει την φανέλα του ΠΑΟΚ ή αν θα μετακομίσει από τον Γενάρη. Νομίζω ότι έτσι πιο ένα σενάριο το οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα είναι να ολοκληρώσει την σεζόν του να παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν στην Ξάνθη. Πάντως ο Μελιόπουλος ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και για τα όσα ακούγονται και γράφονται από εκείνον σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι το απέφυγε κάπως διπλωματικά, κάπως μαεστρικά. Εντάξει, λογικό από τη μεριά του, έτσι, λογικό. Ναι, υπήρχε και μία μηχανία, γιατί στην αρχή, επειδή έτυχε να το δω το απόσπασμα, είπε «Δεν ξέρω για αυτά τα οποία με ρωτάτε, δεν ξέρω εγώ από αυτά, αλλά προσωπικά για μένα μετράει το να εξελίσσουμε σαν ποδοσφαιριστής, να γίνουμε καλύτερος και φυσικά καλύτερος άνθρωπος. Θα ήταν τιμή μου να πάω σε μία καλύτερη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Είναι στόχος για μένα μία τέτοια μεταγραφή». Οπότε έτσι εμφανίστηκε θετικός, χωρίς να δώσει περαιτέρω το στίγμα των κινήσεών του. Mm-hmm.
Μάλιστα. Ο Μελιόπουλος, τον οποίο είχε ξεχωρίσει ο Ράσβαν Λουτσέσκου, έτσι, γιατί ψάχνοντας λίγο για την καριέρα του, όταν αποχαιρέτησε την Ξάνθη ο Ράσβαν Λουτσέσκου το 17, είχε δώσει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη και τον είχαν ερωτήσει για τις ακαδημίες της Ξάνθης και για το αν ξεχωρίζει κάποιον από τους ποδοσφαιριστές, και είχε σταθεί, είχε μιλήσει ονομαστικά για τον Μελιόπουλο, είχε πει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δουλεύει σκληρά. Να τη βρω την δήλωση για να σας τη διαβάσω. Ναι. Η Ξάνθη έχει το δικαίωμα να είναι περήφανη για τις ακαδημίες που έχει, αλλά δυστυχώς έχει το μειονέκτημα να είναι εκτός του κέντρου, όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Παρ' όλα αυτά έχει αναδείξει αρκετούς παίκτες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Δημήτρης Μελιόπουλος της ομάδας K17 της Ξάνθης, τότε, δηλαδή σκεφτείτε που, ναι, ακριβώς, που τον είχε εντοπίσει, πώς τον είχε τσεκάρει και πώς στάθηκε σε εκείνον, έχει το χαρακτήρα και τα προσόντα για να ξεχωρίζει. Πρώτα εκτιμώ το χαρακτήρα του και το πάθος του και τη θέλησή του να δουλέψει και να πετύχει, και μετά όλα τα υπόλοιπα, όπως το ταλέντο. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, οπότε μια τέτοια μεταγραφή είχε και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ράσβαν Λουτσέσκου. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε ακουστεί καλά και πέρσι το όνομά του, Ελένη, έτσι, πάλι τέτοιο καιρό ακριβώς περίπου. Νομίζω ότι σε κάθε μεταγραφική περίοδο η αλήθεια είναι το όνομα του Μελιόπουλου παίζει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο στο ΠΑΟΚ, είχε ακουστεί και για ΑΕΚ, είχε ακουστεί και για Ολυμπιακό, νομίζω για Ολυμπιακό ακόμη πιο έντονα, αλλά και για ομάδες του εξωτερικού. Είχε ακουστεί και για Αρένα ακόμη. Γενικότερα πλασάρεται εντός αγωγικών ο Μελιόπουλος ως το next big thing της Ξάνθης, έτσι. Και ως ένας ποδοσφαιριστής, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, στον οποίο ο Πανόπουλος πόνταρε πολλά, αλλά ντύνου μαύρο πάνω, καταλαβαίνεις πως το λέω, ως ένας παίκτης ο οποίος θα πουληθεί αρκετά ακριβά, έτσι, λόγω του ταλέντου του, το οποίο έχει αρχίσει και ξεχωρίζει. Α, τον δούμε, θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον, έτσι. Έτσι ακριβώς. Γενικά υπάρχουν άκρως κολακευτικά λόγια για τον Μελιόπουλο, για τον νεαρό Μελιόπουλο. Σίγουρα ένας πιτσιρικάς ο οποίος πρέπει να βελτιώσει και να εξελίξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρό του. Είναι μόλις 18 ετών, σίγουρα έχει έλλειψη παραστάσεων και εμπειριών, αλλά υπάρχουν κάποια βασικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, κάποια πάνω τα οποία έχουν δει άνθρωποι σε αυτόν, που τον συγκαταλέγουν έτσι στα ονόματα με προοπτική και εξέλιξη. Mm-hmm. Τώρα φυσικά, όσο ναι, και μέλος όλων των μικρών κλιμακίων της εθνικής ομάδας, έτσι, under 16, 17, 18, τώρα 19, βασικός στέλεχος με το εθνόσημο στο στήθος. Τώρα όσο μιλάμε, Ελένη, φαντάζομαι και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν να ακούσουν αυτή τη συνέντευξη του Αντελίνο Βιερίνια στην τηλεόραση του Open. Υπήρχε το τρέιλερ από το απόγευμα που έτσι αφήνει υποσχέσεις για το τι περιμένουμε να πει ο Πορτογάλος, να έχει δηλώσει στον Ντέμι Νικολαίδη σε μια έτσι ξεχωριστή συνέντευξη που δεν είναι αλήθεια, δεν έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση να παίρνει συνέντευξη από έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ένας νυν ποδοσφαιριστής, έτσι, και αυτό από μόνο του μας δημιουργεί το ενδιαφέρον για το τι περιμένουμε να έχουν πει μεταξύ τους. Αλλά έτσι στο πρόμο που είδαμε, φαντάζομαι η κουβέντα θα πάει αρκετά στα όσα έγιναν πέρσι. Νομίζω ότι δεν επικεντρωθούμε πολύ στο ΠΑΟΚ, γιατί αν δεν κάνω λάθος από το αποσπάσμα που είδα και εγώ, Ντένις απευθύνει την ερώτηση ως εξής, έτσι, βεβαίως, στον ΠΑΟΚ Αντελίνο Βιερίνια, ρωτώντας τον γιατί τον αποκάλεσε κλέφτη, έτσι. Ναι. Θα το ακούσουμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση που δίνει ο Βιερίνια. Ναι, νομίζω ότι γύρω στις 12.30, αν δεν κάνω λάθος από αυτά τα οποία διαβάζω τώρα, θα παίξει ο Αντελίνο Βιερίνια, οπότε εσύ κάνε τον προγραμματισμό σου. Ναι, 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 και αν θέλεις να το ξανασχολιάσουμε και μαζί στη συνέχεια, αν σε βρούμε ξύπνια. Εδώ θα είμαι και να περιμένω και εγώ τη συνέντευξη του Αντρέα. Ωραία, ωραία. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Ελένη. Ωραία. Προς το παρόν, ωραία, σε ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπούντου προς το παρόν. Θα σχολιάσουμε μαζί συνέχεια και αυτή τη συνέντευξη του Αντελίνο Βιερίνια, που περιμένετε κι εσείς πολύ να δείτε και να ακούσετε στην τηλεόραση του Open Cup Total Football. Έχει τον ενδιαφέρον τα όσα έχει πει στον Ντέμι Νικολαίδη. Έτσι, να δούμε και τι έχουν πει για τα περσινά. Θα ακούσουμε έτσι το απόσπασμα συνέχεια εδώ στον αέρα της εκπομπής στο Λίμπερο 107,4. Στο post game είμαστε. Θα πάμε σε ένα ακόμη break, να επιστρέψουμε με Ηρακλή, με διεθνή. Αν προλάβουμε, να δούμε λίγο και για του ομίλου της Εθνικής. Έχει βγει και το πρόγραμμα των αγώνων, έτσι να ρίξουμε μια ματιά.
έτσι, με ποια σειρά θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα του αντιπάλου της στα προκριματικά του Euro 2020. Πάμε όμως πρώτα στο break. Πάμε προς το παρόν στο break. Στέλνετε και τελευταία τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο post game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα τεταρτάκι μετά τις 12. Μετά τα μεσάνυχτα Κυριακής, ξημέρωμα Δευτέρας. Δευτέρας, η οποία έχει και αυτή η αγωνιστική δράση στις 7 αύριο το ματς του ΠΑΟΚ στη Λαμία. Όμως θα πάμε να ακούσουμε τώρα τη συνέντευξη του Αντελίνου Βιερίνια στον Ντέμι Νικολαίδη, η οποία βλέπω τώρα την προβάλλει στην εκδηλωτική εκπομπή Total Football στο κανάλι Open. Να ακούσουμε τι έχει πει ο Πορτογάλος στον Ντέμι Νικολαίδη. Μια ομάδα με έναν ίδιο προπονητή, σχεδόν ίδια δεκάδα, δηλαδή μια-δυο αλλαγές. Αλλά νομίζω έχει λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο παίζεται. Πιο αποτελεστικό. Δηλαδή, κοιτάμε γιατί έχουμε μέχρι στιγμή 3 διαργωνώσεις. Έχουμε Ευρώπη, έχουμε Κύπελλο και Πρωτάθλημα. Οπότε, κοιτάμε περισσότερο το αποτέλεσμα παρά από το καλό ποδόσφαιρο. Πέρυσι έπαιζε πιο θεαματικά. Ναι, συμφωνώ. Αλλά, όπως και η ΑΕΚ, ξεκινήσατε νωρίς και θέλατε να περάσετε, είχατε προκληματικά να περάσετε. Άρα, μάλλον έπρεπε να είστε και σε καλύτερη φόρμα. Αλλά 3-4 μέρες ναι. Έχετε παιχνίδια. Ναι. Που ίσως και αυτό να επηρέασε. Σίγουρα μας πειράξει αυτό γιατί θέλαμε να είμαστε καλά σε όλες τις διαργωνώσεις που είμαστε. Γίνεται. Δύσκολη. Φαίνεται. Σε όλες, όχι μόνο το ΠΑΟΚ αλλά και τις άλλες δύο ομάδες που είναι και στην Ευρώπη. Στην ΑΕΚ έχει επηρεάσει, σωστά. Στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακός. Είναι δύσκολο. Εμείς μπαίνουμε σε κάθε αγώνα να το κερδίσουμε. Και προσπαθούμε από τα πρώτα λεπτά να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Που δεν είναι το κάνετε νίκη. Όμως, ξέρεις γιατί. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει τα παιχνίδια, τα περισσότερα γκολ τα έχει βάλει στο με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Από το 45 μέχρι το 60. Και σκέφτομαι αν αυτό έχει να κάνει με ένα προπονητή που διαβάζει το μάτς και κάτι αλλάζει. Κάτι σίγουρα. Γίνεται στα αποδυτήρια δηλαδή. Σίγουρα, γιατί ό,τι και να δουλέψει. Ένας άλλος ερωτημένος μας το κάνει αυτό. θα σου πω λίγο μετά. Το καταλαβαίνω. έχω μπει στο μυαλό μου. Δεν έχουμε αυτή τη δουλειά ή το χρόνο που να δουλέψουμε στο αντιπάλο. Στο πρώτο ημίχρονο είναι αυτό σαν το χρόνο. Σαν να είναι να δείτε τον αντίπαλο δηλαδή. Ναι. Και μπαίνετε διαφορετικά στο δεύτερο. Πάντα. Αυτό έχει φανεί τώρα τα τελευταία παιχνίδια. Οπότε να συνεχίζουμε έτσι. Αυτό θέλουμε. Εμείς, οπότε κατάλαβες ποιος είναι αυτός που αλλάζει τα παιχνίδια στο ημίχρονο. Μας ενώνει και τους δύο, ο Φερνάντο Σάντος. Σίγουρα. Όταν τον είχα προπονητή και δεν πήγαινε καλά το πρώτο ημίχρονο, ήμασταν 3-4 στην ομάδα και λέγαμε να βγει το ημίχρονο, να βγει το ημίχρονο. Να πάμε δηλαδή με το 0-0, μη φάμε γκολ. Σίγουρα. Όποτε μπαίναμε στα αποδυτήρια, ο Σάντος πάντα κάτι έλεγε τι πάει λάθος, βγαίναμε και κερδίζαμε. Το αποτέλεσμα στο Euro ήταν αυτά. Είχαμε δουλέψει για κάτι αγώνα. Κάποιες φορές δεν κάναμε αυτό που ήθελα ο Μίσα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη εικόνα, άλλη ομάδα. Διαβάζει τρομερά το παιχνίδι. Μας έλεγε, ρε παιδιά, έχουμε δουλέψει. Κάντε αυτό που θέλω εγώ. Αν κάνεις αυτό που θέλω εγώ, θα το κερδίσουμε. Και αν δεν το κερδίσουμε, το λάθος είναι δικό μου. Ναι, κέρδισε. Αλλά τον εμπιστεύεσαι για να το κάνεις. Σίγουρα. Εγώ με τα μάτια κλειστά. Υπάρχει μια τρέλα. Πρέπει να πάρει από το πρωτάθλημα. Αυτό το πράγμα είναι τελευταία 2-3 χρόνια. Ίσως και αυτό επηρεάζει, εκτός από όλα αυτά που είναι πολύ λογικά με τις τρεις διοργανώσεις. Σίγουρα. Δηλαδή αυτό που έχουμε πει, συν αυτό ότι έχεις η πίεση να κερδίσεις το πρωτάθλημα, γιατί για μένα είναι το καλύτερο αυτή τη πίεση, γιατί είναι το, την καλή πίεση. Στους καλούς παίκτες κάνει καλό η πίεση. Είναι την καλή πίεση να έχεις αυτό από πίσω, το κόσμο, το πρόεδρο, το προπονητή. Είναι για μένα και νομίζω από πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό είναι το ότι πρέπει να έχεις το ποδόσφαιρο. Αλλά φυσικά, όπως είπες, βλέπεις ότι κάποιες φορές αυτός αγχώνει το παίκτη ή έχει και κακή πίεση. Και κοιτάει να πάρει το αποτέλεσμα. Παρά από να έχεις το τιματικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι κάνεις βήμα-βήμα για να χτίσεις μια ομάδα να μπορεί να μην κερδίζει ένα πρωτάθλημα μια χρονιά και στην επόμενη χρονιά να μην υπάρχει. Αυτό ότι να γίνεις πρωταγωνιστής γενικώς, συνέχεια. Τι είναι να έχετε τέτοια μεγάλη διαφορά. Δεν το περιμένατε έτσι. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει ο πρώτος γύρος και να έχετε μια διαφορά τουλάχιστον 6 βαθμούς. Κοίτα, δεν περιμέναμε. Μπορώ να σου πω ειλικρινά ότι δεν περιμένεις. Όχι, δεν το περιμένεις. Τώρα τα ντέρμπι έχεις κερδίσει όλα. Αυτό νομίζω είναι εκεί που κάνει τη διαφορά. Γιατί είχες πολλές συνεχόμενες ντέρμπις και σε όλα τα ντέρμπι έχεις κερδίσει. Παίρνεις 3 βαθμούς εσύ, χάνει 3 βαθμούς ο άλλος.
Και μετά έξι και μεταξύ τους έχουν, νομίζω, έχουν κάνει σχεδόν όλα τα ντέρμπι. Μεταξύ τους κάναν χ και εσείς έχετε κερδίσει τα ντέρμπι. Αυτό. Σε πουλήσαμε ως εξτρέμ. Πήγες δεξί μπακ και γύρισες αριστερό μπακ. Δεν είχες παίξει ποτέ. Αριστερό μπακ και παίξει τότε που ήμουν δεξί μπακ στη Γερμανία μία φορά. Εντάξει. Και ήταν το καλύτερο μου παιχνίδι σαν αμυντικός. Λες να το είχε ο Τσέσκου για να σε βάλει αριστερό μπακ και πήρε εκείνο το παιχνίδι. Δεν νομίζω τότε του είχε δει. Ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Βιερινιά. Για να ακούσουμε και τη συνέχεια. Πέρσι υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ και αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Απ' τη μία μπορεί να το δεις λίγο λογικό μέχρι ένα όριο, γιατί διεκδικούσαν το πρωτάθλημα και οι δύο ήταν οι καλύτερες ομάδες. Αυτό που με στεναχώρησε είναι το ότι μπήκανε στη μέση και ποδοσφαιριστές. Αυτό που εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε και θέλω να μου το εξηγήσεις αν μπορείς, είναι που έχεις πει 3-4 φορές ότι στην ΑΕΚ είναι κλέφτες. Εγώ είμαι ΑΕΚ, όπως ξέρεις. Κοίτα, εγώ δεν λέω ότι στην ΑΕΚ είναι κλέφτες. Τη λέξη κλέφτες, τέλος πάντων. Κλέφτες. Μας κλέβανε το πρωτάθλημα, αυτό είπα. Ναι. Δεν είπα ότι την ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν έβαλε. Αυτό μετά ο καθένας πήγε εκεί που ήθελα. Ή εκεί που. Ωραία, εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά. Θέλω να, ναι. να μου το συζητήσουμε. Αυτό που είχε πει τότε, αυτό που. Δεν μου αρέσει. Ναι. Δεν μου αρέσει όπως δεν σου αρέσει εσύ που έπαιξες μπάλα. Το ξέρεις πώς είναι η ένταση μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Με το κόσμο σου. Μιλάμε τώρα για φανατισμός. Σωστά. Θα ξεφύγουμε και λίγο. Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά τώρα που είμαστε ήρεμοι. Ναι, ξεφύγαμε όλοι. Να σου πω την αλήθεια. Ξεφύγαμε όλοι. Αλλά δεν μου άρεσε το τρόπο που έγινε, που κέρδισε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν μου άρεσε τις δηλώσεις κάποιους παίκτης, δεν μου άρεσε τις δηλώσεις κάποιους ανθρώπους από την ΑΕΚ που φοβήθηκαν στη ζωή τους. Ότι βερβάλανε, θεωρείς. Γιατί τη γυναίκα μου, τη μαμά μου πήρε τηλέφωνο, με έστειλε μήνυμα αν είναι όλα καλά, που εκεί μέσα όλοι ξέρουν, όλοι είδαν τα βίντεο, τις φωτογραφίες που γελούσαν, που κάνανε χαβαλέ. Είχαμε συζητήσει με το Σιμόης, με κάποιους παίκτες την ΑΕΚ να βγουν έξω. Θέλανε να βγουν έξω. Αλλά έχει να κάνει έξω με τους ποδοσφαιριστές αυτό που σε είχε πειράξει. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Όχι, όχι. Με συμπεριφορά του παικτών είχε να κάνει. Γιατί... Απλά θέλω να σου πω ότι και αυτοί, οι παίκτες δηλαδή, έχουν μια διοίκηση από πάνω. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δεν θέλω να τα κουμπίσουμε αυτά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τουλάχιστον μου εξήγησες ότι αυτό που έλεγες το έλεγες και έχεις μια πίκρα όσον αφορά μια συναδελφική σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Έγινε, πέρασε. Πέρασε. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν θέλω παίκτες να τους βλέπω να φανατίζουν τον κόσμο. Ποστάρουν στα social media πράγματα τα οποία ξεσηκώνουν. Δηλαδή η βία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μην το κάνουμε κι εμείς. Εμείς σας παίζουμε μπάλα. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τον κόσμο που είναι ήδη σηκωμένο. Οπότε το αντίθετο χρειάζεται. Το χρειάζομαι. Το κόσμο. Εγώ μιλάω για τους δικούς μας, γιατί να σου πω την αλήθεια δεν με ενδιαφέρει τους υπόλοιπους. Τους δικούς μας να είναι μαζί μας όπως ήταν πέρσι. Δυστυχώς αυτό που έγινε με το Ολυμπιακός ήταν ένας μέσα στις 30.000 που είχε με το Ολυμπιακός. Τώρα που είπες υπάρχει ένας μέσα στους 30.000. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και την προηγούμενη χρονιά με το Στυλοφόρο Αλεξάνδρας. Έλειπες, δεν ήσουν εδώ. Δεν ήμουν. Πετάξανε ένα κουτί τέλος πάντων, χτύπησε τον προπονητή, έπεσε κάτω. Αυτά τα δύο μάτς πήρε 3 πόντους ο αντίπαλος. Δεν τελειώσανε, ας πούμε. Το ένα δεν άρχισε, το άλλο δεν τελείωσε. Εγώ συμφωνώ να υπάρχει ποινή να φάει μια ομάδα για κάτι που έκανε μείον πόντους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποια ομάδα πρέπει να παίρνει 3 πόντους χωρίς να παίζει. Δηλαδή, χτυπάει ο προπονητής, να γίνει άλλη φορά το μάτς, χτυπάει ένας παίκτης από έναν όπως λες. Κάποια άλλη στιγμή να γίνει το μάτς. Ο αντίπαλος πρέπει να κερδίσει στο αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο για να παίρνει το μάτς. Συμφωνώ. Αυτό ήταν το χειρότερο, το οποίο έγινε και εκεί δεν ήταν σωστό. Στην Ελλάδα κανείς δεν πίστεψε κανένα από τα δύο περιστατικά. Ναι. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Εγώ θέλω τον Βιερίνια, που είναι μεγάλος παίχτης, να τον βλέπω στο γήπεδο να παίζει μπάλα, να προσπαθεί να τους ηρεμεί όλους, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όπως ξέρεις, είδες από ένα πρωτάθλημα γερμανικό που είναι. Δεν τόσο... χρειάζεται να ηρεμήσει κανείς. Είναι τόσο οργανωμένο, έτσι, και είσαι εδώ που δεν μπορεί καν να σε δει ο παδός σου στη Λαμία που θα πάτε.
οποιοδήποτε οπαδός δεν μπορεί πολύ άνετα να πάει να δει την ομάδα του εκτός έδρας γενικότερα. Να είσαι παράδειγμα, οι μεγάλοι παίχτες από οποιαδήποτε ομάδα και να προέρχονται, είναι παράδειγμα για όλους τους πιτσιρικάδες και αρέσουν και σε όλους τους φιλάθλους. Αυτό νομίζω ότι όλοι θέλουμε, να δούμε ποδόσφαιρο. Εγώ προσπαθώ αυτό που μου περνάει το χέρι να ηρεμήσω τα πράγματα, να βοηθήσω την ομάδα, να εξηγώ κάποια πράγματα για κάποιους νέους ποδοσφαιριστής. Αυτό τι μπορώ να κάνω, το κάνω. Οπότε από εκεί και πέρα είναι να θέλω να καταλαβαίνουν πώς πρέπει να αγωνιστείς. Οι παίχτες πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα τουλάχιστον. Σίγουρα, σίγουρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μάλιστα, ωραίος ο Αντέλινο Βιερίνια. Ωραία τα είπε με τον Ντέμι Νικολαίδη. Ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Εντάξει. Νομίζω δεν μπορούσε να πάει και πιο βαθιά η συζήτηση όταν πιάσαν τα περσινά. Εντάξει, για ευνόητους λόγους. Πάντως είπε πράγματα. Ξεκαθάρισε το ότι με την ατάκα του κλέφτες πέρσι αναφερόταν προς τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Οι οποίοι, όπως είχαν τονίσει πολλές φορές πέρσι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ένιωσαν ότι τους έκλεψαν τον ιδρώτα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Καλά έθεσαν τα πράγματα έτσι και με τον Ντέμι Νικολαίδη. Να πάρουμε Βασίλη και την Ελένη να ακούσουμε και το δικό της σχόλιο για την συνέντευξη του Αντελίνο Βιερινιά στον Ντέμι Νικολαίδη στην εκπομπή Total Football, που έπαιξε πριν από λίγο στο Open Beyond, στο τηλεοπτικό κανάλι. Ενδιαφέρουσα, την ακούσατε. Ο καθένας βγάζει φυσικά τα δικά του συμπεράσματα. Την ερμηνεύει τα λεγόμενα του Πορτογάλου, τις δηλώσεις του όπως θέλει, αν και νομίζω εντάξει ήταν ξεκάθαρα τα λόγια του και για την φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, για το στόχο του πρωταθλήματος και για όσα συνέβησαν πέρσι. Τα είπε με τον Ντέμι Νικολαίδη. Τώρα βλέπω συζητούν και με τον Παναγιώτη Κονέ, ο οποίος είναι καλεσμένος στο στούντιο. Ο Παναγιώτης Κονέ που ήταν πέρσι στα αποδυτήρια της Τούμπας, ήταν παρόν σε όσα συνέβησαν εκεί. Να ακούσουμε λίγο, Βασίλη, τώρα αν λέτε κάτι σχετικά με αυτό. Πήρε τρεις πόντους. Ναι. Λέω να τιμωρείτε, λέω αυτός. Εγώ είμαι της άποψης να τιμωρείτε. Ναι, εννοείται. Τρεις πόντους για να πάρεις όμως δεν πρέπει να παίξεις μπάλα. Μα άμα δεν σε αφήνουν να παίξεις ποδόσφαιρο. Όχι, κάποια άλλη στιγμή. Να αναβληθεί το μάτς, παράδειγμα. Και να ξαναγίνει μετά. Ναι. Όχι, για μένα πρέπει να πληρώνεται το λάθος. Όπως έπρεπε να πληρωθεί. Μα δεν μιλάμε για λάθος. Λες εσύ, είπες τώρα μόλις ότι έκανε ύπες στο πεθαμένο. Άρα δεν το πιστεύεις. Ναι, άρα οποιοσδήποτε ναι κάνει, δεν πιστεύω την αντίδρασή του. Οποιοσδήποτε λοιπόν αλλά κάνει τον κίνηση τραυματία μπορεί να παίρνει ένα μάτσο και τρεις πόντους. Ναι, αλλά καταδικάζω την κίνηση που κάνει ο φύλαθλος. Που πέταξε το ποτήρι. Άλλο η τιμωρία και άλλο πότε παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να παίξεις μπάλα να τους πάρεις τους βαθμούς. Όχι πάντα. Άμα ο φύλαθλος κάνει το λάθος. Θα τιμωρηθούν. Και η ομάδα και ο φίλαθλος. Ο φίλαθλος είναι μέρος της ομάδας όμως. Και η ομάδα θα τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί. Μείον 20 βαθμούς. Αλλά η ομάδα που θα πάρει, η αντίπαλη ομάδα για να πάρει τρεις πόντους, ναι, πρέπει να παίξει μπάλα. Έτσι τουλάχιστον το σκέφτομαι εγώ. Το βρετανικό φλέγμα και fair play, τι θέλει να μας πει. Κάτσε να είχε, πει ένα, είχε πει ένα ωραίο ο τότε συμπαίκτης μου, ο Πάρο Ζέντα. Μάλιστα, εντάξει. Ήρθε σε δύσκολη θέση ο Παναγιώτης Κονέ. Πήγε να εξηγήσει τα ανεξήγητα εκεί. Εντάξει, τι να πούμε, τέλος πάντων. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Έχουμε την Ελένη, Βασίλη, έχουμε την Ελένη. Γεια σου και πάλι, Ελένη. Χαίρετε, παιδιά, και πάλι. Νομίζω ότι αλλού το περιμέναμε, αλλού μας βγήκε, έτσι, με τον Παναγιώτη Κονέ. Ναι, εντάξει, τι να πει τώρα κι αυτός. Ήρθε σε δύσκολη θέση. Ναι, εντάξει. Ο Κονέ, ο οποίος ήταν μέλος... Τάιζει σε όλα αυτά που υποβιερίνια και επιμένει τώρα στον Ντέμι Νικολαίδη ότι δίκαια πήρε τους βαθμούς η ΑΕΚ, έτσι, γιατί ήταν λάθος προφανώς στη Βασαβίδη, θέλω να αναφέρει. Δεν μου κάνει εντύπωση ακούγοντας τον Παναγιώτη Κονέ, δηλαδή όντας ο Κονέ, ο οποίος, αν θυμάστε καλά, άλλα έχει δηλώσει στην κάμερα τη ΣΕΡΤ. Φοβισμένος έτσι, και τα όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το γινόταν πως άλλαξε μετά τις δηλώσεις. Ακριβώς. Υπάρχει ένα ηχητικό ακριβώς που είναι από το ίδιο βράδυ και αφορά τον Παναγιώτη Κονέ. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση ένα χρόνο μετά περίπου να βγαίνει ο Κονέ, ο οποίος ήταν μέλος αυτής της ομάδας που σήκωσε έτσι όπως σήκωσε το πρωτάθλημα, για να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Ας το κλείσουμε το θέμα του. Πάντως, σωστή, συμφωνώ τουλάχιστον εγώ με την άποψη του Ντέμι Νικολαίδη, άσχετα με το κομμάτι της τιμωρίας των ομάδων, την αφαίρεση βαθμών, αν όχι, αν πρέπει να υπάρχει όχι. Το παιχνίδι, δηλαδή, άσχετα αν έπρεπε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ για ό,τι έγινε πέρσι με μείον 3 από τα δύο παιχνίδια, οι βαθμοί οι οποίοι διακυβεύονταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί να τους πάρει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το παιχνίδι πρέπει να κερδίζεται μέσα στο γήπεδο, άσχετα με το ποια θα είναι η ποινή μετά και πρέπει να παίζεται είτε σε άλλη μέρα είτε σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, καταρχάς για να... Εγώ πριν φτάσω σε αυτό το κομμάτι να πω
πριν δούμε τη συγκεκριμένη συνέντευξη, δηλαδή τη συνέντευξη του Αντελίνο Βιερίνια στον Τέμι, αυτό το οποίο μπορώ να μεταφέρω και να πω, σίγουρα είναι ο μεγάλος σεβασμός που τρέφει ο Ντέμις στο πρόσωπο του Αντελίνο Βιερίνια. Και το είχε κάνει και ξεκάθαρο, αν θέλεις, και πέρσι. Έτσι μέσα από ένα περιστατικό, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω, του είχε εκφράσει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτιμάει πάρα πολύ και χαίρεται που τον βλέπει πίσω στα ελληνικά γήπεδα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Οπότε έτσι υπήρχε μια σχέση που, αν θέλεις, όχι χτίστηκε, υπήρχε έτσι ένας αμοιβαίος σεβασμός και μια αμοιβαία εκτίμηση από πέρσι, και νομίζω ότι αυτή την εκτίμηση και αυτή την κουβέντα με ειλικρίνεια την είδαμε και σήμερα στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Βιερίνιος στον Ντέμι, χωρίς οι δυο τους να είναι φίλοι ή κάτι παραπάνω. Απλά γνωρίζω μέσω ενός περιστατικού ότι ο Ντέμις είχε κάνει κάτι και του είχε εκφράσει ότι ένας ποδοσφαιριστής που σέβεται και εκτιμά και για το ήθος του αλλά και για την ποιότητά του, και φυσικά χαίρεται και αυτός, όπως και η οικογένεια του ΠΑΟΚ που επέστρεψε στην Ελλάδα και στα ελληνικά γήπεδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τον βρήκα πάρα πολύ σωστά μετρημένο τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Έτσι, θα μου πεις, έχει περάσει και πολύς καιρός, αρκετοί μήνες από τότε. Ξεκαθάρισε και ο ίδιος τι εννοούσε με αυτές τις δηλώσεις του. Είναι λογικό, έτσι, που να έχουν περάσει αρκετοί μήνες, αλλά σίγουρα είναι νοπές οι αναμνήσεις του πώς χάθηκε πέρσι το πρωτάθλημα. Είναι ένα θέμα το οποίο πονάει. Είναι λογικό όταν κρατάς κάτι στα χέρια σου και σου το παίρνουν μέσα από τα χέρια σου να σου έχει αφήσει σημάδια, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνεις και από τον Ράσμα Λουτσέσκου και από τους πρωταγωνιστές, όπως ακούσαμε σήμερα τον Βιερίνια, και γι' αυτό κιόλας κολλάει στην κουβέντα που είχαμε πριν, Γιώργο, ότι γι' αυτό έχει γίνει ψύχωση και τρέλα το πρωτάθλημα. Ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε πέρσι, ή μάλλον ο τρόπος με τον οποίο πέρσι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα, δεν έχει ξεχαστεί, και είναι λογικό να ακούμε από τους πρωταγωνιστές, έτσι, από αυτούς που κατέκτησαν ό,τι κατέκτησαν μέσα στο γήπεδο, να μιλούν και να εξηγούν τι σημαίνει ότι μας έκλεψαν ένα πρωτάθλημα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα του Βιερίνη, ότι εμένα δεν μου άρεσε ο τρόπος που η ΑΕΚ πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αν τα βάλεις κάτω, ούτε στους φιλάθλους της ΑΕΚ μπορεί να άρεσε ένας τέτοιος τρόπος κατάκτησης πρωταθλήματος. Και πολύ περισσότερο το καταλαβαίνουν τώρα με την κατάρρευση εντός εισαγωγικών της ομάδας τους. Δεν ξέρω αν μπορώ ή δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεσή τους, αλλά το να παίρνεις, να κατακτάς, να πανηγυρίζεις ένα πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια, γιατί και η ΑΕΚ είχε αρκετά χρόνια από την τελευταία κατάκτηση του πρωταθλήματος, και αυτό το τρόπαιο να είναι σφραγισμένο, αν θέλεις, μέσα από δικαστικές μάχες, μέσα από παιχνίδια που δεν ολοκληρώθηκαν, μέσα από αφαιρέσεις των αντιπάλων, των ομάδων που διεκδικούσε μαζί με σένα το πρωτάθλημα, σίγουρα σου αφήνει μια πικρία στη γεύση και σίγουρα δεν μπορείς να το χαρίσεις το 100%. Οπότε και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Αντρέα ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο κατέκτησε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Μια ομάδα είχε μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών και ξαφνικά δεν πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Έγιναν λάθη και από εκείνη την πλευρά, δόθηκαν πατήματα, αν θέλεις, αλλά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο εξ ολοκλήρου κρίθηκε και μας απασχόλησε εξωαγωνιστικά και δικαστικά. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ωραία, Ελένη. Να σε ευχαριστήσουμε και να σε καληνυχτήσουμε. Αύριο, φυσικά, πολύ περισσότερα με το παιχνίδι. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπούντου. Κλείσαμε έτσι το κομμάτι του ΠΑΟΚ και με αυτή τη συνέντευξη που ακούσαμε τον Τελίνο Βιερίνια. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, φυσικά. Χρήζουν ανάλυση έτσι και συνέχεια. Να δώσουμε και ένα τελικό το οποίο ξεχάσαμε νωρίτερα. Μπορντό Παρί 2-2, η πρώτη απώλεια για την Παρί Σεζερμέν, η οποία έμεινε στο ισόπαλο 2-2 με την Μπορντό μετά από 14 νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Στη 15η αγωνιστική είχε την πρώτη της απώλεια στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μας έμεινε λίγο αργά ο Ηρακλής, τον αφήσαμε τελευταίο. Θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη Σαλεπάκη για να μας μεταφέρει και για το σημερινό πρώτο διπλό του γυρεού του Άιντος Πάντων με 3-0. Αναλύσαμε, σχολιάσαμε, είδαμε ρεπορτάζ για Άρια ΠΑΟΚ, για όλα τα στο post-game. Πριν πάμε στο Γιάννη Σαλεπάκη, να θυμίσω τους ομίλους για όσους δεν έχουν προλάβει να τους ακούσουν. Το μεσημέρι έγινε η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2020.
Εκεί όπου θα έχουμε στον πρώτο όμιλο Αγγλία, Τσεχία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο. Στο δεύτερο όμιλο Πορτογαλία, Ουκρανία, Σερβία, Λιθουανία και Λουξεμβούργο. Στον τρίτο όμιλο Ολλανδία, Γερμανία, Βόρειο Ιρλανδία, Εστονία και Λευκορωσία. Τέταρτο όμιλο Ελβετία, Δανία, Ιρλανδία, Γεωργία και Γιβραλτάρ. Πέμπτο όμιλο Κροατία, Ουαλία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Αζερβαϊτζάν. Στον έκτο όμιλο Ισπανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ρουμανία, νησιά Φερόε και Μάλτα. Στον εβδόμο όμιλο Πολωνία, Αυστρία, Ισραήλ, Σλοβενία, Σκόπια και Λετωνία. Στον όγδοο η Γαλλία, η Ισλανδία, η Τουρκία, η Αλβανία, η Μολδαβία και η Ανδώρα. Στον ένατο το Βέλγιο, η Ρωσία, η Σκωτία, η Κύπρος, το Καζακστάν και το Σαν Μαρίνο. Στον δέκατο όμιλο είναι η εθνική μας ομάδα με Ιταλία, Βοσνία, Φινλανδία, Αρμενία και Λιχτενστάιν. Και θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε μάλλον τον Γιάννη Σαλεπάκη. Τι γίνεται, Γιάννη? Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα πλέον και στους τηλεσοκρότες του Λίμπερο. Έτσι. Πριν ξεκινήσουμε μετά του Ηρακλή, τη σημερινή νίκη του Γυραιού, να ζητήσω να μου δώσει ένα νούμερο από το 1 ως το 12 για να κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό του χορηγού της εκπομπής. Το 3. Το 3. Σαν τα 3 γκολ που έτυχε ο Ηρακλής σήμερα. Μας δίνει ο Γιάννης. Το 3. Για να δούμε, Γιάννη, μισό λεπτό είναι. Α, μάλιστα. Μια που λέγαμε και πριν ότι είχε συμμετοχή από γυναικείες παρουσίες στην κλήρωση. Καραντονίου, Αναστασία. Αναστασία Καραντονίου, λοιπόν, η νικήτρια του διαγωνισμού. Κερδίζει το τραπέζι του Πιστοπολίου Μπέστο Πιστό. Να πάει από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θα ενημερωθεί το πρωί από τη γραμματεία για τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε στα του Ηρακλή σιγά-σιγά, Γιάννη. Δεύτερη σερή νίκη, δεύτερη σερή τριάρα. Πρώτο διπλό στο πρωτάθλημα. Θετική ημέρα, έτσι, θετικό το ταμείο. Ναι, νομίζω τα είπες εν συντομία όλα, κατά κάποιο τρόπο. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, πρώτη φορά που το πετυχαίνει ο Ηρακλής αυτή τη χρονιά. Και πρώτο διπλό. Να πούμε ότι εσύ έγραψε στη σελίδα του Λίμπερο ότι θα τα πούμε και ανώλευκα, αλλά ο Ηρακλής σήμερα πέτυχε τη νίκη του με το χρώμα της νίκης, όπως έχει υποδεχτεί φέτος, που είναι το πορτοκαλί. Ακριβώς. Και οι τρεις νίκες στο πρωτάθλημα είναι με αυτά, έτσι, Γιάννη? Ή κάνω λάθος? Είναι με τα πορτοκαλί, ναι. Δηλαδή μέσα στον Ηρακλή έχουν αρχίσει ήδη να αστειεύονται ότι θα καθιερωθεί αυτή η φανέλα. Μάλιστα. Για τη φετινή χρονιά. Καθώς από ό,τι φαίνεται είναι... φέρνει νίκες. Είναι η γούρικη νίκη, η γούρικη φανέλα, ας πούμε. Ακριβώς, έτσι. Οπότε και στο επόμενο μάτς με Καρασκιά και Άρτας, ο Καφτατζόγλιο πορτοκαλί πάλι. Εντάξει, θα δούμε. Δεν νομίζω. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, Γιάννη, από το σημερινό παιχνίδι, τι άλλο μπορεί να κρατήσει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος? Τι ανέφερε κιόλας έτσι η συνέντευξη τύπου? Από το σημερινό παιχνίδι, αυτό που θέλουν να κρατήσουν οι άνθρωποι του Ηρακλή είναι αυτό που λέγαμε και εχθές, ότι η ομάδα έκανε μια εμφάνιση όπως το δεύτερο ημίχρονο με τη Σπάρτη. Ο Ηρακλής κατάφερε να το κάνει για περισσότερο από 45 λεπτά, όπως το έχει κάνει με τη Σπάρτη, να το κάνει για 70-80 λεπτά και να είναι ο κυρίαρχος, να έχει ρυθμό, να δημιουργεί ευκαιρίες, γενικώς να έχει μια καλή εικόνα. Mm-hmm. Αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του, να αρχίζει να δείχνει περισσότερο ομάδα και το σημαντικό είναι ότι αρχίζει να δείχνει ενέργεια, κάτι που έλειπε στον Ηρακλή τις πρώτες αγωνιστικές. Μάλιστα. Και στήχησε κιόλας. Mm-hmm. Ωραία, θετικό αυτό. Οπότε υπάρχει βελτίωση, υπάρχει ανάκαμψη, έτσι, και βαθμολογικά σιγά σιγά. Εντάξει, υπάρχει απόσταση μεγάλη ακόμη, βέβαια, έτσι, από την κορυφή. Υπάρχουν ακόμα οι 9 βαθμοί από την κορυφή. Και λέμε τους 9 βαθμούς με την κορυφή γιατί αυτός είναι ο στόχος του Ηρακλή. Είναι η κορυφή, ούτε η δεύτερη θέση που οδηγεί στην παράζ, είναι η απευθείας άνοδος. Ναι, βέβαια. Πάντως, ρίχνοντας μια ματιά και στην επόμενη αγωνιστική, ο Ηρακλής έχει πάλι βατό θεωρητικά παιχνίδι κοντρα στον Καρασκιά και Άρτας, έτσι, που είναι στην 11η θέση με 7 βαθμούς. Και γενικότερα. Ναι. Βλέποντας το πρόγραμμα, μπορεί να έχουμε και άλλα στραβοπατήματα και να ανέβει ακόμη περισσότερο ο Ηρακλής, έτσι. Θεωρητικά βατό είναι γενικά το πρόγραμμα μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό με τη Δόξα Δράμας. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει το 3-3 και να πάρει την νίκη κόντρα στην Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης, όπως είναι ολόκληρη η ονομασία της ομάδας από την Άρτα. Εντάξει, τώρα στο Καφτατζόγλιο νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο. Mm-hmm, ναι, βέβαια. Σαφώς και πρέπει να συνεχίσει έτσι και το σερί του να το διευρύνει για να μπει σε αυτή την νικηφόρα τροχιά και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο.
Να πούμε ότι δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά το παιχνίδι με τον Καραϊσκάκης. Α, ούτε αυτό το μάτς. Οπότε, ναι, ούτε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Έλεγες νωρίτερα για τη μεταγραφική περίοδο ότι μέχρι τότε ο Ηρακλής έχει θεωρητικά πιο βαθύ το πρόγραμμα. Φαντάζομαι ήδη αρχίζουν να κάνουν προγραμματισμό και να σκέφτονται τις προσταφερές στο ρόστερ, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Ίσως και από να έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θα γίνουν προσταφερές στο ρόστερ του Ηρακλή. Τώρα εντάξει, από τώρα δεν μπορούμε να φέρουμε ονόματα. Ναι, σαφώς είναι νωρίς. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Αυτά, Γιάννη, επομένως, έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, να πούμε μόνο ότι σήμερα ο Σίλβα Κλέιτον δεν αγωνίστηκε. Το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή σου, ότι ήταν 50-50 να παίξει και να μην παίξει. Τελικά η έκβαση του σκορ και γενικώς του παιχνιδιού βοήθησε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο να τον ξεκουράσει και αναμένεται να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος κόντρα στο Καραϊσκάκης, δηλαδή στην επόμενη αγωνίστηση. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα να έχεις. Επίσης. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη για τα του Ηρακλή. Ο κύριος, θυμίζω, συνέχισε νικηφόρα. Έκανε το 2-2 έτσι, αυτό το μικρό σερί που αρχίζει να φτιάχνει. Την επόμενη αγωνιστική παίζει, συγγνώμη, με τον Καραϊσκάκη Άρτας στο Καφταντζόγλιο. Θέλει να συνεχίσει φυσικά νικηφόρα. Αρχίζει να ανακάμπτει σιγά σιγά βαθμολογικά και να αρχίζει να βλέπει πιο αισιόδοξα να ταινίζει το μέλλον στην Football League και να ξαναδεί το στόχο της ανόδου να παραμένει ζωντανός. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά και στο φινάλε του αποψινού post game. Άλλο ένα βράδυ Κυριακής. Εδώ ήμασταν παρέα στο Λίμπερο από τις 10 μέχρι και τη 1 με τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Παναγιωτίδης ήταν στο μικρόφωνο. Έτσι γεμάτη αγωνιστική δράση ήταν και χθες και σήμερα. Είχαμε και τον ντέρμπι αυτό με τα πέναλτι στο Γκλάνς Βικελίδης, ο Άρης Παναθηναϊκός. Αύριο φυσικά θα είστε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα και αύριο είναι η ημέρα με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία εκτός έδρας στις 7 και το μάτς του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό που έχει το ενδιαφέρον του και για το δικέφαλο του Βορρά φυσικά, να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα μετά το πέρας της 12ης αγωνιστικής Super League. Φυσικά εδώ από το Λίμπερο η μετάδοση του αγώνα από τη Λαμία θα είστε συντονισμένοι και για το pre-game και το post-game συνέχεια. Μαζί θα είμαστε και πάλι την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο Κύριακο εδώ στο post-game στο Λίμπερο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας!